Τους δίνω μία ώρα και φεύγουμε, πάμε για καφέδες. Καφέ και θάλασσα σήμερα, ναι. Ναι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μπορεί μετά την πρώτη ώρα να είμαστε μόνο εγώ και Ελένη σε αυτή την εκπομπή, αλλά δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία, γιατί είναι πολύ ωραία εκπομπή. Έχουμε ετοιμάσει εξαιρετικά θέματα και σήμερα για σας είναι έτσι μπουκωμένη, γεμάτη η σκαλέτα και ανυπομονή να την παρακολουθήσετε. Δείτε λίγο. Δείτε σήμερα τα φρέσκα νέα της ημέρας και όλο το παρασκήνιο από το 5ο επεισόδιο του Just the Two of Us. Αποχώρησε η Χριστίνα Βραχάλη και ο Γιώργος Λιβάνης. Ο Σταμάτης Φασουλής σχολιάζει το Just the Two of Us και απαντά στην κριτική της Αφροδίτης Γραμμέλη. Σχέσεις, επανασυνδέσεις και χωρισμοί στο ερωτικό βαρόμετρο της εβδομάδας. Ο Χρήστος Βέργαδος μας φτιάχνει προφιτερόλ παγωτό. Ποια θα είναι η νέα coach του Μάριου Πρίαμου στο σόου? Σε λίγο θα είναι μαζί μας για να τα πούμε όλα. Όλα αυτά και άλλα πολλά στη σημερινή εκπομπή, γιατί ξέρετε ότι ποτέ δεν σας τα λέμε όλα. Κάτι κρατάμε, κάτι κρατάμε. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι στην παρέα μας είναι φυσικά η Σάιος, η κορυφαία μάρκα, η μάρκα που πραγματικά συντροφεύει όλες σας τις προσπάθειες για να είστε υπέρλαμπροι, υπέρλαμπρος, περιποιημένοι, να είναι το χρώμα σας έτσι λαμπερό, το χτένισμα καταπληκτικό. Όλα αυτά με τη Σάιος θα τα πετύχετε και θα τα καταφέρετε. Και είναι και στη δική μας παρέα. Και πάμε σιγά σιγά έτσι να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα της ημέρας, να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον Τάσο μας. Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα Σύση, καλημέρα Παύλο, Κωνσταντίνε και Ελένη, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Πάμε να δούμε την κινηματογραφική καταδίωξη και τη σύλληψη που είχαμε χτες στην Κέρκυρα, όπου συνελήφθη ο δράκος του Κάβου, όπως αποκαλείται, κατηγορείται για το βιασμό και την απαγωγή μιας 34χρονης Αλβανίδας, η οποία ζούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Λευκύμη. Ο 47χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος πλέον, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά κατά την πτώση του σε χαράδρα 200 μέτρων στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη. Μάλιστα, χθες το πρωί, την ώρα που οι αρχές προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν, επικοινώνησε ο ίδιος με την εκπομπή μαζί σου της Τατιάνας Στεφανίδου, λέγοντας ότι αυτά που λένε για μένα δεν ισχύουν, με κατηγορούν άδικα. Το 2012, ο 47χρονος είχε καταδικαστεί σε 53 χρόνια κάθειρξης για 6 βιασμούς Βρετανίδων τουριστριών και αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο του 2019 χρησιμοποιώντας τα ευεργετήματα του νόμου Παρασκευόπουλου, τότε που είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για να αποσυμφορηθούν οι ελληνικές φυλακές που είχαν έντονο υπερπληθυσμό. Τώρα αυτό είναι, προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα και έντονα. Μα έφαγε 53 χρόνια και τον βγάλανε έξω επειδή είχε συμφωνήσει φυλακή. Εντάξει, τώρα είναι... Και πραγματικά η αιτιολογία είναι εξοργιστική. Δεν είναι και να μόνη βλέπουμε περίπτωση. Και τα αποτελέσματα. Ναι. Ναι, ναι. Δεν είναι η μόνη περίπτωση. Ήταν πολλοί οι καταδικαστέντες που μπόρεσαν να αποφυλακιστούν με βάση τον νόμο Παρασκευόπουλου. Ένας εξ αυτών ήταν και ο δράκος του Κάβου, όπως τον αποκαλούν. Είχε και στο παρελθόν, πριν από αυτή την καταδίκη, και άλλη καταδίκη για τα ίδια ή παρόμοια αδικήματα. Ήταν μεγάλος ο φόβος των περίοικων, των κατοίκων εκεί της περιοχής της Κέρκυρας, γιατί ήξεραν ότι είναι ελεύθερος, όμως πλέον φρουρείται και έχει συλληφθεί. Και πάμε να δούμε και τι γίνεται στον Εύρο, όπου έχουμε άλλη μια προσπάθεια της Τουρκίας επικοινωνιακά να κερδίσει μια νίκη εκεί που έχει ήδη υποστεί μια ήττα, στο φράχτη δηλαδή του Εύρου. Η Τουρκία προχώρησε λοιπόν σε νέα πρόκληση, υποστηρίζοντας ότι ο φράχτης που δημιουργείται από την ελληνική πλευρά για να εμποδίσει το πέρασμα των μεταναστών, είναι σε τουρκικό έδαφος. Μάλιστα, προχωράει ένα βήμα πιο πέρα και ζητά τη σύγκληση των αρμοδίων τεχνικών επιτροπών. Εδώ βλέπουμε το επίμαχο σημείο. Αυτό είναι το σημείο που προκαλεί όλη αυτή την ιστορία. Είναι στην αποκοπή Φερών. Όταν κατεβαίνουν τα νερά του Εύρου, όπως ξέρει πολύ καλά και ο Παύλος, ναι, τότε αυτό το συγκεκριμένο σημείο αποκαλύπτεται. Είναι εντός τουρκικού, στην τουρκική πλευρά, ας πούμε, αλλά αποκαλύπτεται από τα νερά του ποταμού. Θεωρείται όμως ελληνικό έδαφος, καταγράφεται ως ελληνικό έδαφος, γιατί είναι κομμάτι του ποταμού. Και επίσης, τώρα, όσο ο Ερντογάν θα στριμώχνεται και από την οικονομία του και από τα ιστορικά του θέματα,
όλο και θα κλιμακώνονται όλες αυτές τις καταστάσεις. Νομίζω ότι... Να τραβήξει την προσοχή, ας πούμε. Καταρχάς, να αποσπάσει την προσοχή των... τον κόσμο της Τουρκίας σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα που, όπως ξέρουμε, το κοινό του είναι αρκετά ευαίσθητο με τα εθνικά τους θέματα. Ναι, και νομίζω ότι μέχρι να βρει μια λύση και το τι θα κάνει με την οικονομία και με άλλα ιστορικά θέματα. Εδώ έχει με τον γαμπρό του θέματα. Βγήκε ο γαμπρός προχθές και είπε ότι έχει γίνει μέχρι τώρα, ήταν χάλια. Ουσιαστικά λέγοντας για τον ίδιο, βέβαια κατά λάθος το είπε, δεν το είπε συνειδητά, φαντάζομαι. Επομένως, νομίζω ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα και κάθε φορά όταν έχει πολύ έντονα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας, κλιμακώνονται και ό,τι έχει να κάνει και τα θέματα των συνόρων μας. Εθνικά. Σωστά. Και μην ξεχνάμε ότι στον Εύρο υπέστη μια επικοινωνιακή ήττα ή αυτόν τον άτυπο πόλεμο ο Ερντογάν. Έχει φοβερές δυσκολίες στη στρατιωτική συμμετοχή της Τουρκίας στη Λιβύη, όπου και εκεί κλιμακώνεται η αντιπαράθεση. Και έχει και, όπως είπε σωστά Παύλο, και το οικονομικό ζήτημα, την πτώση της λίρας και σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα νομίσματα. Και είναι πολύ πιθανόν να δούμε και άλλες τέτοιου τύπου κινήσεις από την Τουρκία και από τον Ερντογάν στην προσπάθειά του να διατηρήσει την εκλογική του δύναμη. Νομίζω ότι η Ελλάδα και η κυβέρνηση αντιμετωπίζουν τα πάντα σε σχέση με τα θέματα αυτά με ψυχραιμία και νομίζω είναι το πιο βασικό, και με διαβήματα και με ό,τι αυτό πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί όλο αυτό το παιχνίδι, σίγουρα, εάν για κάποιο λόγο χάσει κάποιος την ψυχραιμία του, δεν ξέρουμε πού μπορεί να μας οδηγήσει. Επομένως, νομίζω ότι ας είμαστε εμείς οι άνθρωποι που χειριζόμαστε τα πράγματα, εμείς, η κυβέρνηση δηλαδή, τα πράγματα με βάση τους νόμους και το διεθνές δίκαιο. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτό σιγά-σιγά θα μειωθεί όλη αυτή η ένταση περνώντας τα χρόνια, γιατί και αυτό σιγά-σιγά χάνει και την ισχύ του μέσα στην Τουρκία. Έτσι κι αλλιώς. Δημοσκοπικά τουλάχιστον. Δημοσκοπικά είναι σε φαίνεται ότι χάνει σιγά σιγά την ισχύ. Και νομίζω ότι οι προσπάθειες αυτές, στην ουσία δεν είναι προσπάθειες επί της ουσίας όσων ισχυρίζεται ή προσπαθεί να καταπατήσει, αλλά είναι προσπάθειες να σπάσει αυτή την ηρεμία και την σταθερότητα. Και αρκεί να μην το καταφέρει. Γιατί άμα το καταφέρει, μετά δεν ξέρουμε πώς αυτό μπορεί να κλιμακωθεί και να εξελιχθεί. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, Τάσο. Πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας, καθώς από Δευτέρα έχουμε ξανά όλα τα πράγματα που μας παρέχουν απόλαυση. Μπαρ, καφέ, εστιατόρια ανοίγουν. Τα ελληνικά μας νησιά είναι πλέον προσβάσιμα. Οπότε πάμε να δούμε τι επιστρέφει στη ζωή μας από αύριο. Όπως είπαμε και πριν, απελευθερώνονται οι μετακινήσεις προς τα νησιά. Επαναλειτουργούν τα εργαστήρια των πανεπιστημίων. Ανοίγουν εστιατόρια, μπαρ, καφέ, καθώς επίσης και οι πίστες CART. Τώρα, σχετικά και οι οργανωμένες, σωστά οι οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου απαιτείται πλέον για τους ερασιτέχνες αθλητές δελτίο καταγραφής αθλούμενου να είναι κάτι όπου καταγράφεται η υγεία του και η πορεία σε σχέση με τον ιό. Πάμε να δούμε και την κάρτα. Ποιος θα το δίνει αυτό το δελτίο? Το εκδίδουν οι αρχές, τις οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Σαν υπεύθυνη δήλωση είναι μόνη μου, το συμπληρώνω. Το συμπληρώνετε εσείς, το συμπληρώνει και ο γιατρός. Το συμπληρώνει δηλαδή αθλούμενοι και γιατρός. Και εκεί πρέπει να καταγράφει την πορεία της υγείας του συμμετέχοντος, ούτως ώστε να μπορέσουν λίγο να περιορίσουν την πιθανή εμφάνιση ενός κρούσματος. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με το ταξίδι με το πλοίο, όπου πλέον μπορούν να ανεβαίνουν μόνο το 50% των επιβατών και το 55% για πλοία με καμπίνες. Οι επιβάτες κατά την είσοδό τους στο πλοίο θα θερμομετρούνται, ενώ θα συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο με απαντήσεις σε σχέση με την υγεία τους. Θα διατηρούν αποστάσεις 1,5 μέτρου σε όλους τους χώρους κίνησης μέσα στο πλοίο. Οι επιβάτες και το πλήρωμα θα πρέπει να κάνουν χρήση μάσκας. Στις αερομεταφορές, η επιβίβαση θα γίνεται τμηματικά. Όπου χρησιμοποιείται λεωφορείο πίστα, στηρείται το όριο του 50% της χωρητικότητας και οι συσκευασίες με νερό, αντισηπτικό και σνακ θα βρίσκονται τοποθετημένες στην είσοδο του αεροσκάφους. Σχετικά με αυτό που συζητάγαμε και χτες, πώς θα λειτουργήσει η εστίαση. Η αναλογία που ισχύει είναι ένας πελάτης ανά 2 τετραγωνικά μέτρα. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός, καθήμενο σε τραπέζι τα 6 άτομα και ανάλογα με τη θέση εργασίας του προσωπικού και το πόσο αυτό είναι εφικτό, σίγουρα οι σερβιτόροι θα είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν μάσκα
και η σύσταση υπάρχει και για τους πελάτες. Τέλος, απόσταση μεταξύ των τραπεζιών, το πιο σημαντικό κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια των επαγγελματιών της εστίασης να επαναλειτουργήσουν με συμφέροντες οικονομικούς όρους, είναι από 0,70 εκατοστά έως 1 μέτρο και 70 εκατοστά. Μάλιστα. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με το Πικέρμι και τη Χριστίνα Λαμπύρη, παιδιά, γιατί διατηρεί εκεί εστιατόριο με τον σύζυγό της. Αύριο θα ανοίξει. Έγινε έτοιμη. Ετοιμοπόλεμη. Χριστίνα μου, καλημέρα. Πανέτοιμη, δεν βλέπετε εδώ πέρα. Με τις ασπίδες μου, με όλα. Όλα τα. Πλήρως εξοπλισμένη. Σωστά, γιατί είσαι και γιαγιά τώρα και πρέπει να προσέχεις διπλά. Ακριβώς. Ακριβώς, εσύ μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χριστίνα, ζήσαμε τη στιγμή που οι δυο μας θα μιλήσουμε για το εγγόνι σου. Αυτό σου λέω μόνο. Ναι, βασικά ζούμε για τη στιγμή που θα μιλήσουμε για τα μέτρα που παίρνουμε εδώ, ναι, στο Meet the Stars, για να υποδεχθούμε τον κόσμο αύριο, εννοείται. Ναι, αλλά ζήσαμε και αυτό. Ναι, εντάξει, βεβαίως. το λέω γιατί με την Χριστίνα είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Καταρχάς, ήμασταν πολλά χρόνια συνεργάτες και γνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια που τη Μαρίσα την γνώρισα εγώ μικρό κορίτσι, γι' αυτό το λέω. Αλλά ναι, να ξεκινήσουμε με τα θέματα της εστίασης. Ναι, ναι, ναι. Για πες μου, Χριστίνα μου, είστε έτοιμοι, ναι, ποια είναι τα μέτρα που έχετε πάρει, είμαστε, τι περιμένετε? Πανέτοιμοι. Ό,τι εντολές έχουμε, αυτές έχουμε εκτελέσει κατά γράμμα. By the book έχουμε πάει, δεν έχουμε και άλλα περιθώρια, εννοείται. Και το κάνουμε διπλά. Γιατί, εκτός το ότι, ξέρεις, εδώ είναι και λίγο το Πικέρμι. Είναι λίγο έξω από την, δεν είναι η Αθήνα, η απρόσωπη Αθήνα, αν θέλεις. Ναι. Το Πικέρμι είναι ένας μικρότερος τόπος, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Οπότε, αν θες, είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Και έτσι βλέπουμε και τον κόσμο που έρχεται εδώ κοντά μας να φάει, που μας εμπιστεύεται. Και έτσι πρέπει να συνεχίζει να μας εμπιστεύεται. Και γι' αυτό μας επιλέγει κιόλας. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία και ασφαλέστατα πάνω απ' όλα. Και γιατί είναι και το εγγόνι στη μέση, προσέχω διπλά, καταλαβαίνεις. Εσύ είσαι καθόλου αγχωμένη. Δηλαδή, το μόνο που δεν θα κάνω είναι θερμόμετρο, ξέρεις, την είσοδο. Αυτό το αφήνω ελεύθερα. Αλλά ξέρεις τι, άκουγα και ένα ρεπορτάζ την ώρα που ερχόμουν στο ραδιόφωνο. Πόσο σημαντικό είναι και για τον κάθε ένα από εμάς να προσέχει. Δηλαδή, εμείς προφανώς και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα. Έχουμε λάβει ήδη και όπως θα δείτε και στα πλάνα, όλα τα απαραίτητα μέτρα. Και ακόμα τα βλέπουμε όσο γιατί, μιλάμε, είπα, βλέπουμε τα πλάνα. Έτσι, μπράβο. Και τα αντισηπτικά επάνω στο κάθε τραπέζι, πρόσεξα. Φυσικά. Και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και κατάλογοι μίας χρήσης, μενού δηλαδή μίας χρήσης. Τα μενού θα μπαίνουν, δυστυχώς θα πρέπει ο κόσμος να μοιράζεται το μενού. Δεν μπορούμε να απλώνουμε σε όλους αυτή τη στιγμή. Έτσι ώστε όταν ολοκληρώνεται το δείπνο, μαζεύεται το τραπέζι και απολυμαίνεται, περνάει και ο κατάλογος για την απολύμανσή του για να υποδεχθεί το επόμενο τραπέζι. Αυτό θα γίνει για τις επόμενες μέρες 2-3, γιατί μετά θα υπάρχουν μενού μιας χρήσης. Παρ' όλα αυτά, αν ο κόσμος αισθάνεται, ας πούμε, μια ελάχιστη ανασφάλεια για το μενού, που δεν υπάρχει κανένας λόγος, μπορεί να κατεβάσει το application, το Meet the Stars, το application στο κινητό του, να δει το μενού, να δει και τις τιμές, να φτιάξει μόνος το αυτό που θέλει να φάει και να έρθει πανέτοιμος με τις σημειώσεις εδώ. Φέρε μου αυτό και φέρε μου εκείνο. Τα παιδιά ο κόσμος είναι τι σου λέει εκεί, αφού γνωρίζεστε και είναι έτσι γειτονιά. Τι σου λένε, ανυπομονούν να ξεκινήσει, είναι διστακτικοί, ναι, ναι. Θέλουν όλοι να βγουν έξω. Καθόλου. Θέλουν όλοι να βγουν έξω και άντε βρε παιδί μου, θα ανοίξετε καμιά ώρα. Αυτό μου λένε. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω την ασπίδα, τώρα νομίζω από σας δεν κινδυνεύω. Όχι, από εμάς προς το παρόν όχι. Αλλά ήθελα να έχετε μια πολύ μικρή ιδέα, μάσκες, ασπίδες, όλα για τα παιδιά. Χριστίνα, έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις, δηλαδή για αύριο που ξεκινάτε έχουν πάρει ήδη άνθρωποι για να κλείσουν το τραπέζι και θέλω να μου πεις και πρακτικά. Από την προηγούμενη εβδομάδα. Πρακτικά, αν έχεις συμπληρώσει τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να είναι στο μαγαζί και πάρει παραπάνω, όπως είναι λογικό. Είναι προφανές ότι το μαγαζί δεν θα γεμίζει πια με τα ίδια άτομα. Δηλαδή, ναι, είναι προφανές ότι έχουμε πέσει σχεδόν στο 50%. Βεβαίως έχουμε και τον εξωτερικό χώρο. Είμαστε από τους τυχερούς που έχουμε χώρο έξω έτοιμο. Ανοιχτό, ανοίγει όλος με τζάμια και πάνω και γύρω-γύρω. Άρα είναι σαν να είσαι έξω στην ουσία, στην πλατεία. Έχουμε τη δυνατότητα επέκτασής μας και στην πλατεία με τραπέζια. Κάπως έτσι μπορούμε να καλύψουμε. Βέβαια δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ τα 120 άτομα που ήμασταν μέχρι πριν από 3 μήνες. Άρα θα έχετε και μία λίστα αναμονής. Όπως όλοι
οι συνάδελφοι. Ναι. Θα έχετε και μια λύση αναμονής ή θα κλείνετε ραντεβού, ας πούμε. Αν εγώ πάρω και είναι, έχει συμπληρωθεί, ας πούμε, ο αριθμός των ανθρώπων, να μου πεις έλα μετά από 2 ώρες ή μετά από 3 ώρες ενδεχομένως. Ναι. Κάπως έτσι θα πάει. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί, και πάλι ερχόμαστε στο αρχικό που σου είπα, ότι επειδή όλοι είμαστε γνωστοί εδώ, σωστά. Όταν σε παίρνει ένας άνθρωπος με τον οποίο τον έχεις χαιρετήσει, ας πούμε, πριν από το μεσημέρι, και σου λέει ρε Χριστινιό, θέλω να έρθω να φάω στις 10. Τι να του πεις, μην έρθεις στις 10, έλα στις 12. Μην έρθεις στις 6, έλα στις 7. Ή έλα στις 6, έλα στις 7, πρέπει να έχεις φύγει. Εντάξει, νομίζω αυτό ότι όλοι έχουν δύσκολο. Προσαρμοστεί όμως σε αυτά τα okay. δεδομένα. Ναι, θα υπάρχει κατανόηση, φαντάζομαι. Εσάς, σαν έξοδα βγαίνει το μαγαζί με το 50% που λες, είσαι καλυμμένη για το προσωπικό σου, για τα υλικά που πρέπει να αγοράζεις, γιατί αυτό ακούμε πάρα πολύ από τους χώρους. Είναι δύσκολο. Mm. Είναι πολύ δύσκολο. Παιδιά, νομίζω ότι όλοι είμαστε σε ένα πειραματικό στάδιο αυτή τη στιγμή, έτσι. Όλοι πειραματιζόμαστε σε όλους τους τομείς. Όλοι οι επιχειρηματίες και όλοι εμείς πειραματιζόμαστε. Ακόμα και εμείς που κυκλοφορούμε και συνεχίζουμε πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, κάνουμε τα ψώνια μες αγορές μας, βγαίνουμε, ψωνίζουμε ρούχα. Όλοι είμαστε, ξέρεις, στο ψάξιμο. Δεν νομίζω ότι είμαι σε θέση να σου απαντήσω. Θέλω να ελπίζω ότι βλέποντας και κάνοντας. Τουλάχιστον αυτό το 50% θα το έχουμε. Και από εκεί και πέρα, ξέρεις, πας βήμα-βήμα. Ό,τι έρθει είναι ακόμα καλύτερο. Ότι θα περιοριστούμε όλοι και ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή, αυτό είναι δεδομένο. Παραπάνω από σήμερα. Πες μου λίγο τώρα για αυτό το νέο σου ρόλο, γιατί θυμάμαι κάπου γιατί είδα κάποιες... Το σημαντικό, ναι. Το σημαντικό, Σύση μου, και πρέπει να το λέμε και να τονίζουμε αυτό, όχι γιατί το λέει το κράτος, αλλά γιατί αυτό είναι το σωστό. Βέβαια. Το σωστό και το τέλειο είναι να σωθούν όλες οι θέσεις εργασίας. Έτσι. Εγώ είμαι από την πλευρά των εργαζομένων, το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Σταματόπουλος. Αυτό ήταν πάντα το πρόβλημά μου, ακόμα και στις διαπραγματεύσεις μου στα κανάλια. Ότι ήμουν, ξέρεις, ρε παιδί μου, ήμουν μία από εδώ με τον εργοδότη. Με την ομάδα σου. Όχι, και ο εργαζόμενος. Έτσι, με την ομάδα μου, την ομαδάρα μου. Οι ομάδες κάνουν τη διαφορά και παίζουν τον ρόλο. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά οι ομάδες που είναι πολύ δεμένες, όλοι αποτελούν κρίκους μιας αλυσίδας. Αν λείψει ένας κρίκος, μπορεί να δημιουργήσει ένα τεράστιο θέμα στην υπόλοιπη αλυσίδα. Χριστινάκη μου, πολύ. Πες μου λίγο. Πρώτος ήταν οι εργαζόμενοι. Πες μου λίγο και για τον νέο σου ρόλο αυτό. Είσαι γιαγιά, κάπου είδα ότι μέσα στην καραντίνα φαντάζομαι δεν μπορούσες να δεις το μωρό. Η κόρη σου γέννησε μέσα στην καραντίνα κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Ναι, βέβαια. 6 Μαΐου. Οπότε δεν μπορούσες να δεις το μωρό. Να φτάσω. Πότε το είδες? Ήμουν όλη την προηγούμενη εβδομάδα, πηγαίνω έρχομαι. Στην Πάτρα, είμαι έτσι. Τυχερή, γιατί η Πάτρα είναι τίποτα, είναι αέρας. Και έτσι έχει γίνει το παιχνίδι μου, αυθημερών. Αυτό κάνω. Πώς ήταν αυτές οι στιγμές, μίλα μου λίγο γι' αυτό, που έτσι πήρες για πρώτη φορά τον γονάκι σου αγκαλιά. Εντάξει, είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Έχετε υπόψη σας, το ξέρει πολύ καλά ο Παύλος, με ξέρει ναι. 150 χρόνια. Ότι γενικά δεν μου αρέσει καθόλου να μιλάω για δικά μου πράγματα. Τα προστατεύω πάρα πολύ. Ναι. Μπορώ να σου πω όμως ότι δεν υπάρχουν λόγια. Μάλλον θα το πω έτσι. Δεν υπάρχουν λόγια. Νομίζω ότι αυτό αντιπροσωπεύει συναισθήματα. Είναι τρέλα, είναι τρέλα. Είναι μια τρέλα. Ωραία, θα σε πάω λίγο πιο επαγγελματικά λοιπόν. Θέλω και λίγο ένα σχόλιο, μιας και είσαι μια πάρα πολύ γνωστή παρουσιάστρια με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες στην ελληνική τηλεόραση, να μου σχολιάσεις έτσι λίγο την αποχώρηση της Ελένης Μενεγάκη και τον τρόπο που αποφάσισε να το ανακοινώσει και πώς σου φαίνεται σένα όλο αυτό έτσι σαν ενέργεια. Τώρα μιλάμε για το πλέον επιτυχημένο τηλεοπτικό πρόσωπο, έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Ένα brand name από μόνο του. Δεν είναι ευχάριστο για μας. Για εκείνη προφανώς, γιατί ξέρεις το να πάρεις μία απόφαση μετά από τόσα χρόνια και να πεις και τώρα σταματάω. Για διαφορετικούς λόγους και σε διαφορετικές συνθήκες, το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και επίσης να ξέρεις, και πιστεύω το ίδιο ισχύει για την Ελένη, δεν το γνωρίζω το κορίτσι, άρα δεν μπορώ να μιλήσω για εκείνη. Μπορώ μόνο ξέρεις, να κρίνω από μένα. Δεν είναι αποφάσεις οποίες παίρνεις, ξυπνάς ένα πρωί και λες, μωρέ, σαν να βαρέθηκα λίγο, δεν σταματάω. Δεν παίζει αυτό το σενάριο. Αυτό είναι μια διεργασία, μη σου πω και ετών, που συμβαίνει μέσα στο μυαλό σου. Δηλαδή έχεις αρχίσει και μαζεύεις και μαζεύεις και μαζεύεις και βάζεις τη ζυγαριά από εδώ και βάζεις τη ζυγαριά από εκεί και κάποια στιγμή βρίσκεις το σημείο, ζωή μου όπως ήταν η καθημερινότητά μου πάντα, ένιωσα όμως ότι δεν μπορώ να έχω πια την, ξέρεις, η σχέση, και μάλλον το ξέρετε γιατί κάνετε την ίδια δουλειά με μένα, η σχέση παρουσιαστή κοινού είναι, και πρέπει να είναι μια ειλικρινέστατη σχέση.
δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα σε αυτή την κάμερα. Ό,τι έχω στο μυαλό μου, εγώ τουλάχιστον έτσι και μου το, μου το λένε όλοι, εμένα με διαβάζεις, είμαι ανοιχτό βιβλίο. Αν είμαι στενοχωρημένη θα το δεις. Αν είμαι θυμωμένη θα το δεις. Και δυστυχώς δεν μπορώ να το ελέγξω κιόλας. Έχω και αυτό το πρόβλημα. Αν θυμώσω θα στο δείξω. Δεν είναι καλό αυτό. Αυτό δεν είναι καλό. Και κατάλαβα ότι εάν συνεχίσω θα μου κάνω πάρα πολύ κακό. Ήμουνα σε μία καμπή και έλεγα ότι αν φύγεις τώρα υπάρχει μία περίπτωση να ξαναγυρίσεις. Αν το αφήσεις αυτό να σε καταπιεί, απλά θα καταστραφείς και δεν ξαναγυρίσεις ποτέ. Και κάπως έτσι μπήκα σε αυτή τη λογική. Δεν ξέρω γιατί η Ελένη πήρε αυτή την απόφαση. Φαντάζομαι ότι επειδή η Ελένη μας έχει αποδείξει σε όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της ότι ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει μετά από πολύ σοβαρή μελέτη, σκέψη. Δεν παίρνει ποτέ αποφάσεις έτσι, Ελένη. Βέβαια. Κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Χριστίνα, για σένα το κομμάτι τηλεόραση, αν και έχεις επιχειρήσεις σου, δεν έχει κλείσει. Απλά να βρεις κάτι το οποίο θα να σε εκφράζει στη δεδομένη στιγμή. Παύλο μου, η τηλεόραση και η δημοσιογραφία είναι δουλειά μου. Και το ξέρεις, εσύ με ζούσες πίσω από τις κάμερες. Ξέρεις την τρελάρα μου και την ιστερία μου και το κλείσε, άστο. Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές. Ήταν αξιντάκια μου, Χριστίνα. Ναι, άστο. Λοιπόν, είναι η δουλειά μου και επίσης η συγκεκριμένη δουλειά είναι μια και εθιστική δουλειά και είναι και μόνο η δουλειά που ξέρουμε να κάνουμε. Την κάνω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ό,τι άλλο με βάλεις να κάνω αυτή τη στιγμή και σε αυτή την ηλικία που είμαι, ξέρεις, δεν είμαι και σε μια ηλικία των 35, των 40 έστω, να πω ότι μπορώ να μηδενίσω και να αλλάξω εντελώς κατεύθυνση και να κάνω κάτι άλλο τώρα στη ζωή μου. Όταν είσαι από τα 24 καθημερινά μέσα σε αυτό το στίβο, σε όλα τα πόστα και στα κάτι σου, όχι, θα σου έλεγα κιόλας, στα κάτι σου αποφασίσεις να τραβήξεις μια κουρτίνα και να πεις τώρα θέλω να μείνω εγώ μόνη μου, για φαντάσου. Σωστά. Είναι αυτό που σου είπα, είναι εθιστικό, είναι η δουλειά που ξέρω να κάνω. Άρα είναι λογικό να μην σου πω ότι όχι, το αποκλείω, δεν θέλω να ξανακάνω τίποτα. Το βλέπω και βγάζω καντήλες. Όχι. Αλλά τι να εμείς κάνω τώρα, εσύ, Παύλο, πάντως, να ξέρεις τηλεοπτικά. Πες ότι εσύ είσαι στη διοίκηση ενός σταθμού. Ναι. Τι θα μου δώσεις να κάνω. Για πες, για κάνε μου πρόταση. Εγώ προσωπικά σαν Παύλος. Εσύ προσωπικά σαν Κοίτα, θα σου έδινα σίγουρα μια εκπομπή έρευνας, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα βάζει κάτω και το ψάχνει. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Βέβαια, και επειδή η Χριστίνα ξεκίνησε ως δημοσιογράφος μάχημη δελτία και την εμπιστεύεσαι, ρε παιδί μου, λέω. Ναι, και εμπιστεύεσαι ότι αυτό που θα σου πει είναι τεκμηριωμένο. Ωραία, να μια ιδέα. Και το ξέρουμε βεβαιότητα αυτό. Αυτό λοιπόν που είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, θέλει μια υποστήριξη. Θέλει ένα background, θέλει κόσμο, θέλει ομάδα, θέλει έμπειρη ομάδα, βέβαια. Θέλει καλοπληρωμένη ομάδα για Ακριβώς. να μπορεί να σου κάνει τη δουλειά σου, θέλει μέσα σωστά, θέλει ζωντανές μεταδόσεις, θέλει να είσαι εκεί που συμβαίνει το γεγονός. Πιστεύετε εσείς ότι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, υπάρχει δυνατότητα αυτή οικονομικά στα κανάλια να τα απεξέλθει, θα μου πεις και ποια είσαι εσύ που θα το ορίσεις. Δεν είμαι εγώ, αλλά επειδή έχω ζήσει σε δύσκολες συνθήκες και δεν έβγαινε, ακόμα και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που είπα πού πας. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε μέρα να χάνεις τη ζωή σου, γιατί εγώ είμαι εξαιρετικά ανταγωνιστικός άνθρωπος. Πολύ ανταγωνιστικός άνθρωπος. Δεν γίνεται λοιπόν να έχω το τετραπλό μπροστά μου, να βλέπω το θέμα μου κάπου αλλού, γιατί κάποιος άλλος μπορεί να έχει το μέσον να το κάνει και εγώ να μην μπορώ. Δηλαδή με το που βγαίνω αισθάνομαι loser. Άρα γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χριστινάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι είσαι winner στην προσωπική σου ζωή, αλλά και σε αυτό το διαφορετικό βήμα που κάνετε. Καλές δουλειές, καλή επιτυχία και κουράγιο. Ευχαριστώ. Ραντεβού στο Meet the Stars, λοιπόν. Από αύριο τα κεφάλια μέσα, ο Μαδάρα. Ο Μαδάρα εδώ, τα κεφάλια μέσα. Από αύριο δουλεύουμε σκληρά. Έτσι, πολύ σωστά. Πολλά φιλάκια. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι επίσης, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. COVID-free καλοκαίρι. Φιλιά. Να ευχαριστήσουμε και τον Τάσο μας. Τάσο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν πειράζει, καλή καρδιά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να μπούμε να υποδεχτούμε τη Μαερή. Είναι η στιγμή. Είναι η στιγμή. Πάμε να δούμε λίγο τη Μαερή μας στο Green Room. Να δούμε. Πούντι, τι background. Α, έγινε. Έφυγε από αυτό το μπλάκι. Ημέρα διαστημική. Αρχίζει και πηγαίνει σε άλλου. Ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρει. Δεν είναι δύσκολο, μπράβο.
Είπαμε αυτό το πράγμα, τώρα ξέρεις. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πλήνε, πλήνε. Και... μέρα με τη μέρα. Σήμερα είσαι κομπλέ, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, παιδιά, ξέρετε, εσείς ξέρεις, τα κάνουμε αυτά καιρό. Σήμερα λοιπόν, είμαι καλύτερα. Πάμε να δούμε λίγο τα φρέσκα, παιδιά. Πάμε να δούμε τα φρέσκα, γιατί μέσα στα φρέσκα θα δούμε ποιο διάσημο σούπερ μόντελ έγινε 50 ετών. Ποια διάσημη ηθοποιός απολαμβάνει να βάφει τα νύχια του σκύλου της. Ποια διάσημη Ελληνίδα παρουσιάστρια την έχει αποθηκευμένη πρώην σύντροφός της στο κινητό του ως Γιώργο και γιατί. Επίσης θα δούμε και δύο περσινούς παίκτες του MasterChef, την Ιωάννα Μπουλόγα και τον Σταμάτη Κοβέο, που σχολιάζουν τις εξελίξεις στο φετινό MasterChef. Αυτά και άλλα πάρα πολλά στα φρέσκα νέα της ημέρας που έρχονται αμέσως τώρα. Η Ναόμι Κάμπελ έκλεισε τα 50 και μοιράστηκε στο Instagram σπάνιες φωτογραφίες από την παιδική και εφηβική της ηλικία. «Σε ευχαριστώ μαμά που μου έδωσες ζωή, σ' αγαπώ», γράφει στη φωτογραφία που είναι μωρό, ενώ ακολουθούν φωτογραφίες από όταν ήταν τριών και από τα πρώτα της βήματα στο modeling, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Στη Ναόμι για τα γενέθλιά της ευχήθηκε και η Σάρον Στόουν, αφού πρώτα έβαψε τα νύχια του σκύλου της χρυσά με μανό γνωστής εταιρείας καλλιντικών, διαδικασία που όπως δηλώνει χαλαρώνει το κατοικίδιό της. Η Ιλιάνα Παπαγεωργίου απόλαυσε χθες τα γεμιστά της Ελένας Χριστοπούλου. Μάδερ, τι θα φάμε σήμερα? Γεμιστά. Η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται στη γενέτειρά της στο Γήθιο και απόλαυσε μια βόλτα με τον μπαμπά της. Η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε πως πρώην της την έχει περάσει στις επαφές του κινητού του με το όνομα Γιώργος. Υπάρχει περίπτωση ανθρώπου, δεν θα τον κάψω τον άνθρωπο από το όνομά του, που με έχει καταχωρημένη, περασμένη στο κινητό του σαν Γιώργος. Γιατί η κοπέλα του δεν θέλει να ακούει ούτε το όνομά μου. Για τις φήμες πως τέσσερις παρουσιάστριες φάζονται για το καμαρίνι της Ελένης Μενεγάκη, η Ναταλία ξεκαθάρισε με χιουμοριστική διάθεση πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν ισχύει ότι τέσσερις παρουσιάστριες σφαζόμαστε για το ποια θα πάρει το καμαρίνι. Α, το καμαρίνι. Πραγματικά, δηλαδή, καταρχάς το καμαρίνι. Δεν είναι ψέματα, εγώ εδώ τον ερχόσουν να κάνεις πρόβα. Το καμαρίνι της Ελένης θα γίνει μουσείο. Η Ράνια Θρασκιά μίλησε για το φίλο της Αντώνη Κανάκη και την πορεία της στη τηλεόραση. Υπήρχε φήμη ότι ήσουν η πιο ακριβοπληρωμένη παρουσιάστρια του καναλιού. Θα σου και πω, αν είχε ονόματα μπορεί και να τότε. Ήταν αλήθεια. Είχα έναν άνθρωπο να με συμβουλεύει εκείνη την περίοδο και όταν έφτασε η πρόταση του Άλτερ και του κοιτάω μπροστά και μου είπε, ωραία, ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που θες να κάνεις στην τηλεόραση? Θα ήθελα να κάνω πάρα πολύ μια τέτοια εκπομπή ψυχολογίας. Ωραία. Τι σου λένε, ότι δεν είναι πολύ εμπορική. Ωραία. Πόσα λεφτά θα ήταν, αλλά πες αυτό που ονειρεύεις, όχι αυτό που είναι ρεαλιστικό. Ναι, ναι. Και του είπα ένα νούμερο. Και μου λέει, θα ζητήσεις αυτό. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Αντώνης Κανάκης. Με σταμάτησαν από την τηλεόραση. Δεν ξέρω αν θα είχα την τόλμη να σταματήσω μόνη μου. Υπήρξε ένα συμβόλαιο που ακυρώθηκε. Όταν εγώ πήγα να γεννήσω, ήμουν στο μευτήριο και έμαθα ότι το συμβόλαιό μου δεν ισχύει πια. Δεν έχει σημασία τις συνθήκες που έγινε όλο αυτό. Με το Alter. Με κάποιες διεργασίες που είχαν γίνει εσωτερικές, που εγώ δεν μπορούσα να ελέγξω γιατί ήμουν σε ένα μευτήριο και γεννούσα, ακυρώθηκε ένα απογεγραμμένο συμβόλαιο. Για το φετινό MasterChef και όσα γίνονται στο reality μαγειρικής, μίλησαν στην εκπομπή μας και την ώρα Παπαϊωάννου οι περσινοί παίκτες Σταμάτης Κοβέος και Ιωάννα Μπουρλόκα. Από τους παίκτες που είναι φέτος μας στο παιχνίδι, ποιος θεωρείς ότι δεν είναι έτσι όπως τον βλέπουμε? Η Μαρία δεν είναι, ότι το έχει λίγο τραβήξει λίγο παραπάνω και όταν θα βγει έξω και θα δει τι... το όλο σύνολο που έχει βγει, τι βγαίνει δηλαδή στην τηλεόραση, γιατί είναι και το μοντάζ μέσα, θα πιστεύω λίγο θα ξενερώσει με αυτό που θα δει με τον εαυτό της. Έχει επιλέξει τον Μπέλο που είναι ένας καλός μάγειρας για να βοηθηθεί. Νομίζω ότι το σκέφτηκε πολύ καλά και σου είπε ότι ας μείνω δίπλα στον Μπέλο, δίπλα, πίσω, μπροστά, γιατί βγαίνει και μπροστά πολλές φορές. Και θα με βοηθήσει αυτό. Βλέπουμε αυτή την εβδομάδα ότι έχει έρθει πιο κοντά η Μαριάννα με το Σταύρο. Ακολουθούν την τακτική της Μαρίας όλοι. Ο Τζον σαν χαρακτήρας είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι ευαίσθητος. Ό,τι θα σου πει, θα σου το πει με το γέλιο του, με ευχαρίστηση. Δεν έχουμε βρεθεί, έχουμε κανονίσει όμως μετά από όλο αυτό που θα τελειώσει. Θα κάνουμε ένα διαδικτυακό κανάλι, μία εκπομπή μαγειρικής. Με πιο φιλική διάθεση. Μάλιστα. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Από το Γιώργο Ναταλία Γερμανού. Λοιπόν, να σας πω λίγο κάτι. Αυτό το απόσπασμα το είδα
Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί λέει δεν θα τον κάψω, το λέει αυτό η Ναταλία, αλλά νομίζω ότι τον έκαψε κάπως. Γιατί μετά είπε και την ιστορία. Λέει ότι τον πήρα τηλέφωνο στη γιορτή του, είδε η κοπέλα του ότι ήμουν εγώ, έγινε χαμός, τα σπάσε όλα και μετά με έβαλε Γιώργο. Άρα τώρα αυτή η κοπέλα που θα βλέπει δεν θα καταλάβει ότι όχι δεν σταμάτησε να μιλάει μαζί της. Θα πάρει το τηλέφωνο. Όταν θα πάρει το τηλέφωνο και λέει Γιώργο. Θα πάρει το τηλέφωνο. Γιώργο. Μπράβο, μήπως, όπου είναι Γιώργο, κάπως τον έκαψε. Μήπως είναι πολύ παλιά ιστορία όμως και γι' αυτό το λέει με άνεση. Και έχουν περάσει πολλά όχι, χρόνια. Όχι, αφού είπε ότι έχω πρόβλημα, ο οποίος με έχει Γιώργο μέσα. Μήπως τα έσπασε εφόσον κατάλαβε ότι την είχε βάλει Γιώργο. Παιδάκι μου, είσαι εσύ τώρα με την Ευρυδίκη. Ωραία. Ωραία. Χτυπάει το τηλέφωνο, και είναι μια Γιώργος. Πρώην σου. Τα σπάει η Ευρυδίκη. Δεν κατάλαβα. Πρόσεξε, η πρώην σου τι δουλειά έχει να σου λέει χρόνια πολλά και τέτοια. Σηκώνω το τηλέφωνο, λέει Γιώργος και εγώ κάνω. Όχι Γιώργος, στην αρχή έλεγε Ναταλία σου. Είσαι σίγουρη. Αυτή την ιστορία. Ναι, ναι. Okay. Μετά το άλλαξε αναγκαστικά. Τα σπάσε όλα αυτή. Και λέει αυτός έτσι, είσαι, τώρα θα βάλω την Ναταλία Γιώργο. Α, εγώ όμως τώρα, αν είμαι Ευρυδίκη και ακούω αυτή την ιστορία, δεν λέω. Συγγνώμη, τι. Εγώ τα είχα σπάσει όλα γιατί σε έπαιρνε η Ναταλία τηλέφωνο και μετά εσύ την έβαλε σαν Γιώργο. Αυτό λέω. Μήπως μετά γενικότερα αυτός χώρισε από αυτήν και τα συζητήσαμε με την Ναταλία. Αφού είπε τώρα με έχει Γιώργο. Μπορεί να έμεινε, γιατί ας πούμε εγώ σε είχα καταχωρήσει Λυδία για μια κατάσταση και ακόμα σε έχω Λυδία, δεν σε έχω αλλάξει. Και σου πάει και το Λυδία, η αλήθεια είναι. Αχ, Θεέ μου. Αλλού. Ο Γιώργος είναι πονηρός, σε πάση περιπτώσει. Εγώ δεν αλλάζω τα ονόματα στα τηλέφωνα και ο άνθρωπος μπορεί να το άλλαξε και να το έχει και χαρτωμένο και να άφησε την Ναταλία Γιώργο. Ας φύγουμε από σένα όμως, ας πάμε στο καμαρίνι της Ελένης, που όπως βλέπεις είναι το μήλον της Έρηδος. Που σωστά θα γίνει μισό λεπτάκι. Γιατί είναι τόσο μεγάλο. Αυτό το καμαρίνι της Ελένης καταρχάς δεν ήταν καμαρίνι. Τι ήτανε. Αυτό στα Studio Pro έχει συγκεκριμένα καμαρίνια και αυτό δημιουργήθηκε από την αρχή, ήταν αποθηκευτικός χώρος, δεν ήταν καμαρίνι πριν, για να είναι η Ελένη κοντά στην είσοδο του πλατό. Δεν ήταν από την αρχή ένα καμαρίνι. Είναι μεγάλο, Παύλο. Δεν, παιδιά, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο λένε. Σίγουρα είναι ένα πιο ευρύχωρο καμαρίνι από τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο κανάλι. Αλλά γενικότερα τα καμαρίνια είναι σε συγκεκριμένο σημείο του Studio Pro, το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Έχουν συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή τα από εδώ καμαρίνια έχουν, για να σα πω και χωροταξικά. Είναι όλα ίδια. Είναι όλα ίδια και έχουν και τουαλέτα. Και τα από εδώ καμαρίνια από την άλλη πλευρά είναι απλά καμαρίνια χωρίς τουαλέτα. Φανταστείτε που ήμουν εγώ. Α, εσύ άνευ τουαλέτα, εσύ. Και γενικότερα αυτός ο χώρος δημιουργήθηκε. Ειδικά για την Ελένη, από την αρχή που βρέθηκε στο στούντιο το συγκεκριμένο. Δεν δημιουργήθηκε πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια. Και όταν πήγαμε σε αυτό το στούντιο, δεν υπήρχε καμία άλλη εκπομπή παρά μόνο εμείς, ενώ το Μέση Καλή Χαρά, η Ελένη και αν δεν κάνω λάθος και η Βίχιας Βασιλείου. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος. Δεν δημιουργήθηκε τώρα πριν από 2-3 χρόνια. Πάντως ήταν πάρα πολύ αστεία η ατάκα της Ναταλίας. Θα γίνει μουσείο, δεν το ακουμπάει κανείς κτλ. Εγώ νομίζω ότι. Έχω την εντύπωση δηλαδή, φαντάζομαι, ότι καμία παρουσιάστρια. Δηλαδή, ακόμα η Ελένη δεν έχει φύγει. Θα πήγε στον παραγωγό και θα είπε. Α, δεν τολμούσε εννοείς. Εγώ θα πάρω το καμαρίνι της Ελένης. Δηλαδή, όποια το έχει κάνει αυτό, θα γελάει και το παρδαλό κατσίκι μέσα στο κανάλι. Γι' αυτό πιστεύω ότι καμία παρουσιάστρια δεν θα το έχει κάνει. Είμαι σίγουρος δηλαδή. Αν κρίνω. Και τι σημασία έχει το καμαρίνι, ρε παιδιά. Δηλαδή κάθεσαι, βάφεσαι, βγαίνεις, κάνεις την εκπομπή σου, δεν είναι το σπίτι σου. Όντως, αλλά ξέρεις, είναι λίγο σημειολογικό αυτό τώρα. Να πάρεις το καμαρίνι του Ελένη Μενεγάκη. Να νιώθεις την αύρα. Να πάρεις τη μαμά σου μετά και να πεις μαμά, είμαι στο καμαρίνι του Ελένη Μενεγάκη. Χειρότερα. Σημειολογικό. Επίσης, σωστά λέει η Άννα, η Ελένη, το καμαρίνι το χρησιμοποιούσε πάρα πολλές φορές και ως γραφείο. Δηλαδή, οι συσκέψεις με τους συνεργάτες γίνονται στο καμαρίνι. Ναι. Δηλαδή και στο στούντιο Σιλιγιάννη που ήμασταν εμείς. Οπότε χρειάζεται μεγαλύτερος χώρος. Είχε επίσης διαμορφωθεί ένας άλλος χώρος για καμαρίνι της Ελένης, γιατί μετά το τέλος της εκπομπής πήγαινε η Γελαλή, πήγαινε ο Κουντάρας, πήγαιναν οι παραγωγοί. Δηλαδή, το χρησιμοποιεί και ως γραφείο, πέρα από το γεγονός ότι ετοιμάζεται και η ίδια μέσα. Επομένως, νομίζω ότι. Πολλούς λόγους για το τίποτα. Αν με ρωτάτε. Ναι, αλλά ήταν ωραία τάκα. Ωραία τάκα. Λοιπόν, θέλετε να πάμε λίγο στο Just. Ναι, ναι, ναι. Έχετε όρεξη. Φουλ. Πολύ. Λοιπόν, έγινε χαμός. Εγώ άντεξα να δω μέχρι Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Μετά κοιμήθηκα. Ωραία. Ωραία πληροφορία. Έχω χάσει πολύ σημαντικά κομμάτια, όπως καταλαβαίνετε. Θέλω να δω Τρίφωνα, θέλω να δω Άσπα, την τελευταία της εμφάνιση. Από αυτά που είδα, η Κόνη με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Είναι πολύ καλή με τον Τάσο. Πολύ. Αποχώρησε η Χριστίνα Βραχάλη και ο Γιώργος Λιβάνης.
Όντως ήταν η κριτική, ήταν αρκετά αυστηρή, ήταν λίγο... Είναι τόσο καλό παιδί, παιδιά, αυτή η Χριστίνα. Δηλαδή, τόσο καλό παιδί. Τι να σου πω, έβλεπα το απόσπασμα και ήθελα να πω ότι μπορώ να κάνω κάτι. Δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι, είσαι τόσο γλυκούλα. Πάμε λίγο να δούμε, έτσι, να πάρουμε μια γεύση και ερχόμαστε να δούμε και τι έχει γίνει ακριβώς από πίσω. Καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σόφα σου. Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Σαν να κατάπινε τη φωνή του, τουλάχιστον αυτό που άκουγα εγώ εδώ, ήταν ένας ήχος που δεν είχε μια συνέπεια. Ό,τι έγινε, έγινε πια. Δεν σ' άκουσα. Περισσότερο, δηλαδή, δεν είπες ένα κουπλέ, δεν είπες κάτι σόλο, ήσουν πάντα συνοδεία. Το ζευγάρι που αποχωρεί από το Jazz The Two of Us είναι η Χριστίνα και ο Γιώργος. Είναι ψυχοφόρο να μην ξέρεις να λες τώρα, τρώγεσαι λίγο. Τώρα έφυγα ή έμεινα. Τώρα κάνω πρόβες, θα τραγουδήσω ή κάνω πρόβες και τελικά θα μου το πει σπίτι. Αλλά μωρά, αφού είναι εντάξει, το μέρος του παιχνιδιού τώρα. Αυτό είναι το μέρος του παιχνιδιού, το σεβόμαστε. Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί για μένα αυτό ήταν ένα φανταστικό διάλειμμα. Πέρασα υπέροχα. Γνώρισα καινούριους ανθρώπους, έκανα κάτι το οποίο δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα κάνω. Πάντα αυτό. Όταν χάνεις κάτι, σίγουρα στεναχωριέσαι, αλλά παιδιά, θετικοί άνθρωποι είμαστε, βλέπουμε μπροστά τη ζωή μας, οπότε πάλι χαιρόμαστε. Δεν τραγούδησες και τόσο πολύ, χόρεψες περισσότερο. Εντάξει, εγώ κάνω ό,τι μου λέει ο δασκαλός μου, τον υπακούω. Υπάρχει χημεία, το έχουμε καταλάβει όλοι. Μας θέλετε μαζί. Αν μας θέλετε μαζί, ρε παιδιά, να το προσπαθήσουμε. Θέλετε να είμαστε μαζί. Άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός είναι το θέμα, όχι θέλει. Να έχει πεθερά, ο πεθερός τι λέει. Πάντως θα σας το πούμε, μα είναι για να σας καλέσουμε στο γάμο. Μην ανησυχείτε. Είδα μια μηχανία, ρε παιδιά, αυτό. Καμία μηχανία. Έχουμε τόση χημεία που αμηχανία δεν θα νιώσουμε ποτέ εμείς οι δύο, έτσι δεν είναι. Ό,τι έγινε, έγινε πια, δεν αλλάζει. Εντάξει, κάποιος πρέπει να φύγει από το σοου. Δυστυχώς ήταν κάτι συγκεκριμένο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος δεν κρίνει απαραίτητα από τη φωνή. Δηλαδή, συνήθως κρίνει από αυτό που εισπράττει και από τη χαρά που εισπράττει ενδεχομένως ή από το ενδιαφέρον που εισπράττει. Καμιά φορά επιλέγει να ψηφίσει θετικά ένα ζευγάρι που ενδεχομένως τον εκνευρίζει. Ναι. Δηλαδή, το ξέρετε πάρα πολύ, στέλνουν μηνύματα ή ας πούμε παρακολουθούν. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, μου λέγει ένας δημοσιογράφος μεγάλος, δεν θα πω το όνομά του τώρα για ευνόητους λόγους, που κάναμε ραδιόφωνο μαζί. Λέω, κύριε Τάδε, μας παίρνουν στο τηλέφωνο και μας βρίζουν. Μην ανησυχείς, αυτό είναι μια χαρά. Να σε βρίζουν, τουλάχιστον να σε ακούνε κιόλας. Αυτό. Σημαίνει ότι μας βλέπουν, δηλαδή, ναι. Μας βρίζουν. Ναι. Το θέμα είναι ότι επίσης... η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ήταν τελευταία στην ψηφοφορία, αλλά φαίνεται ότι ο κόσμος την στηρίζει πάρα πολύ και την αγαπάει. Ναι, είναι οι αδυναμίες που έχει ο κόσμος, παιδιά. Ψηφίζει και με τις αδυναμίες του. Να σας πω λίγο fun fact. Και η Ελένη Χατζίδου και η Χριστίνα Βραχάλη φορούσαν τα ίδια παπούτσια. Και ήταν υποψήφιες προς αποχώρηση. Μήπως έφυγε αυτό, δεν ξέρω. Ναι, φορούσε. Σίγουρα. Για και το σχεδιαστή να το αποτελειώσει. Δεν μπορώ να πω. Να ρωτήσω κάτι, τα έβγαλε μία και τα έβαλε άλλη. Όχι, ήταν έτσι. Αλλά και μοναδικέ δύο φορέ ήταν διαφορετικέ. Θα ήταν ένα σχόλιο που δεν θα κάναμε. Δεν θα το σκεφτόμασταν, αλλά εσείς το σκέφτεστε. Λοιπόν, να σα πω ότι η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου πάνω στη σκηνή τραγούδισαν το καλοκαίρι. Αυτό. Στεναχωρέθηκε η Ελένη. Στεναχωρέθηκε πάρα πολύ η Ελένη Χατζίδου, γιατί πίστευαν μέχρι τη στιγμή που φτάσανε μπροστά στου κριτέ ότι ήταν η καλύτερη του εμφάνιση. Ναι, δηλαδή και κάποια στιγμή η Ελένη Χατζίδου ανέφερε κιόλας. Δεν το έχετε πιάσει από νοούμενο. Ποιο? Καλοκαιρινά ραντεβού. Το πας εκεί. Απλά δεν θέλω να πω κάτι, γιατί εγώ επειδή είμαστε στο ίδιο κανάλι, μην φανεί ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο. Ό,τι ξέρει και η Ελένη Χατζίδου, ξέρουμε κι εμείς. Να ήταν τυχαίο. Εσύ δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Όχι. Δεν πειράζει, προχώρησε ακόμα, θα σου πω μετά. Έχει υποθεί ότι θα κάνει το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Open. Α, ναι. Ναι. Τότε δεν θα έπρεπε να είναι στεναχωρημένοι, θα έπρεπε να είναι μόνο χαρούμενοι. Και ναι. Να φύγω, θα κάνω την εκπομπή. Τι πειράζει. Γι' αυτό καλοκαιρινά ραντεβού. Λες, Παύλο. Α, λες τόσο να είναι. Παιδιά, εντάξει. Ρε, Παύλο. Αν είναι κάτι που με χαρακτηρίζει, είναι η δαιμονιότητα. Η δαιμονιοσύνη. Αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, Μέρη μου. Πάμε παρακάτω. Έχουμε δηλώσεις. Είναι εκεί κάθε
φοράει η Μαρία Τζαφίρη και παίρνει δηλώσεις από διάφορο κόσμο. Είχαμε ισοψηφίες χθες, δεν ξέρω αν είδατε. Ναι, την ισοψηφία της Κόνης με τον Τάσο και τον Γιώργο Γιαννόπουλο με τη Δέσποινα Ολυμπίου, που για μένα ήταν μία από τις συγκλονιστικότερες εμφανίσεις τους. Μίλησαν και αυτοί. Έχουμε και τον Άρη Μακρύ, ο οποίος νιώθει λίγο ξενερωμένος από την κριτική επιτροπή. Ναι, γιατί έχουμε... του λέγανε διάφορα και έλεγε ναι, λάθη κάναμε. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Τονικά ήμουν, εντάξει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ήτανε... Για να δούμε τις δηλώσεις. Για ιδέστε τον αμαράντο. Αχ τον ντρόν, αχ καλέ τον ντρόν. Ναι, σήμερα αυτό το τραγούδι ήταν υπέροχο. Δείξατε ποιος πραγματικά είστε και πόσα μπορείτε να κάνετε. Σε ένα σημείο δεν συγκινήθηκα και πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το πρώτο τραγούδι, πρώτη φορά που σε βλέπω να έχεις κλειστά τα μάτια. Ότι δεν θέλω να περάσει η συμμετοχή μου σε αυτό το show, ότι άντε μπήκα σε ένα reality show κτλ. Θέλω να αφήσω ένα στίγμα. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο. Τα μαλλιά σου πώς τα άβαψες? Με σπρέι. Δεν στα, εγώ έμαθα άλλα. Ποιος είναι... τα άβαψε? Ήταν να τα βάψουμε μόνοι μας και πήγα από την Κόνη να ετοιμαστώ. Και μας είδε ο μπαμπάς μου. Δεν μ' άφησε να κάνω τίποτα. Μου λέει μόλις βάλεις τη λάκ θα έρθω εγώ να σε βάψω. Αριστούργημα. Με συγκίνησες πάρα πολύ, Τάσο. Συγκινήθηκες? Τι συγκινήθηκε? Δεν μπορώ τώρα. Αλήθεια. Και λέει να λαντρώθηκα. Σταμάτη. 10. Δέσποινα. Για μένα αυτό, παιδιά, ήταν δεκάρι. Πόρεψε το κορίτσι μου, πάνω σου χτυπώ. Αν δεν ξέχασες πάλι τα λόγια σου. Άντε καλά, απλά μ' άφησε να το πω εγώ και να τα είπα. Πρώτον, την άφησα και δεύτερον, πρέπει να σταματήσει αυτός ο φασισμός με τα λόγια των τραγουδιστών. Για ποιο λόγο να τα λένε όλα? Λένε και ένα δικό σου. Εγώ απλώς δεν το λέω. Κάτι με ενοχλούσε, δηλαδή κάτι με έβγαζε από την ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Το ζήτημα το δικό μου είναι ότι ένιωσα ότι κάνετε πρόβα. Δύσκολο τραγούδι σήμερα. Ωραίο τραγούδι όμως. Ωραίο τραγούδι. Εμείς δεν το αισθανθήκαμε δύσκολο. Το αισθάνθηκε όμως η κριτική επιτροπή. Προς την απορία μας. Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω πώς. Δεν τους πείσαμε αυτή τη φορά. Δεν έγινε και κάτι. Εμείς το χαρήκαμε. Όχι, εντάξει, εγώ ξενέρωσα από την άποψη ότι δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ωραίο και το φόρεμα λευκό. Πρωταγωνιστή σήμερα το λευκό. Πρωταγωνιστή και πραγματικά, και μάλιστα αυτό το συγκεκριμένο ήταν και μια ολόκληρη ιστορία σήμερα γενικώς. Είχε μια ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό το φόρεμα. Τι συνέβη? Τώρα... Το φόρεμα είναι της Έρικας. Mm-hmm. Δεν είναι καν της παραγωγής, ας πούμε. Ήθελα να βάλεις κάτι άλλο και εσύ ήθελες να βάλεις... Ναι. Όχι, δεν ήθελαν να βάλει κάτι άλλο. Της επέβαλαν να βάλει κάτι άλλο, το οποίο δεν θέλαμε εμείς. Γιατί θέλαμε με την κίνηση να υπάρχει κάτι που να έχει αέρα και να αέρινο. Οπότε μάντεψε, έβαλε το δικό της. Παιδιά, εμένα αυτό το ζευγάρι μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα. Πρεζεράκου Μακρύς. Και θα αναφερθώ και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ο Άρης Μακρύς έχει φωνάρα. Εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Έχει, όντως. Σε αυτό το show κατάλαβα πόση έκταση και τι ωραία φωνή έχει. Ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλες οι προσδοκίες που έχουν. Αυτό είναι το θέμα. Και κάθε φορά που ανεβαίνουν στη σκηνή, επειδή ήταν από την αρχή τόσο εντυπωσιακοί, περιμένουν κάτι εντυπωσιακό και βάζουν τον πήχη πολύ ψηλά και μπορεί μετά να ακούσεις μια κριτική που λες, μα ήταν άρτιο. Να λες, γιατί τώρα τους είπαν έτσι λίγο. Γιατί η βαθμολογία δεν ήταν κακή. Όχι, ναι, απλά σε σχέση με αυτά που έχουν δει. Ναι. Και είχε βγει και πιο πριν η Κόνη. Ναι. Με τον Τάσο, που εντάξει, για μένα ήταν κορυφαίο. Εγώ πρώτη φορά είδα παίχτη να περνάει τον τραγουδιστή. Δηλαδή το πήρε πάνω του, μόνος του. Ο και... Τάσος. Ο Τάσος. Ναι. Μα παιδιά, και ήταν εξαιρετική, παιδιά. Ήταν παράσταση. Ναι, αλλά... Αυτό ήταν όλο. Επειδή ναι, συνήθως ο τραγουδιστής βοηθάει τον παίχτη. Ναι. Τώρα είδαμε το ανάποδο. Το θέμα είναι ότι δεν βοήθησε την Κόνη. Αυτό είναι το κόνσεπτ ακριβώς. Η κριτική επιτροπή το αναφέρει κιόλας καμιά φορά. Όταν οι τραγουδιστές, οι επαγγελματίες, υπερκαλύπτουν κάπως τις φορητικές ικανότητες του παίκτη, τους τη λένε σε εισαγωγικά ότι εμείς θέλουμε να ακούσουμε ναι, τον παίκτη. Χθες το είδαμε αυτό, γι' αυτό το λέω. Και ο Γιαννόπουλος ήταν συγκλονιστικός. Παιδιά, δεν το συζητώ. Ήταν συγκινητική η συγκεκριμένη ερμηνεία του. Το τελευταίο ζευγάρι που βγαίνει και βγαίνουν στη σκηνή να τραγουδήσουν. Και ξαφνικά μου διάζουν όλοι. Δηλαδή τους κοιτούσαν όλοι τόσο εντυπωσιασμένοι.
ήταν από τις πιο ανατριχιαστικές ερμηνείες. Και τελικά πόσο σημαντικό είναι, παιδιά, το τραγούδι. Ναι. Ένα ταιριάζει στο ζευγάρι που το τραγουδάει και το συνέστημα που σου προκαλεί. Το συνέστημα κυρίως που σου προκαλεί. Γιατί ναι. αν σου έλεγε, ας πούμε, ότι θα έλεγε δημοτικό τραγούδι, λίγο θα. Και ο Νίκος Κοκλώνης το είπε. Όταν μου είπε ότι θα πείτε δημοτικό τραγούδι, λίγο δαγκώθηκα. Λίγο είπα θα το πάρω. Και ο Τρίφωνας είπε δημοτικό τραγούδι. Αλλά τελικά, άμα έχει συνέστημα και το νιώθει. Το απογείωσαν, ήταν εξαιρετική. Από ό,τι κατάλαβα χθες, είχαν πολύ ωραίες εικόνες και πολύ ωραία τραγούδια. Δηλαδή, αυτό έχω καταλάβει από το σοκ. Χθες επενδύσανε πολύ στο τραγούδι, στο συνέστημα, στην εικόνα. Αυτό φάνηκε βέβαια και από τα νούμερα τηλεθέας, που ο κόσμος το παρακολούθησε με πάρα πολύ αγάπη. Και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό θέλει, να δει ένα ωραίο θέμα, να δει ωραία τραγούδια, να ενδεχομένως να παρασυρθεί από το συνέστημα. Ναι. Να συγκινηθεί, και... ναι. Ήταν συγκινητική χθες την βραδιά, πραγματικά. Μετά τις διαφημίσεις ερχόμαστε με Χατζηβασιλείου που έγινε ψιλομαναφούκι. Τα είδατε εσύ, ξέρεις, ήσουν εκεί. Θα σας τα πω. Έχουμε λοιπόν τις δηλώσεις της, πώς αντιμετώπισε έτσι αυτή την κριτική αυτή τη φορά. Εννοείται Τρίφωνα, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αλλά και Άσπα στην τελευταία της εμφάνιση. Όλες οι δηλώσεις τους με το που κατέβηκαν από τη σκηνή θα τις δείτε εδώ αποκλειστικά στη δική μας εκπομπή και θα είναι στην παρέα μας και ο Πρίαμος. Να δούμε τι, ο Μάριος Πρίαμος, ναι, να δούμε τι θα γίνει με τη συνέχεια. Θα έρθει κάποια άλλη coach, μπορεί κάτι να γνωρίζουμε και μπορεί και να του το πούμε εμείς. Γιατί νομίζω ότι δεν το ξέρει. Νομίζω ότι πούμε το μάθει. Πάμε σε διαφημίσεις. Να σας θυμίσω λίγο τα δώρα μας. Θα σηκωθώ. Συγγνώμη. Να σας θυμίσω τα δώρα μας γιατί αυτό εδώ το υπέροχο. Τι είναι, ρε παιδιά, αυτό. Είναι laptop, tablet μαζί. Laptop, tablet μαζί. Αυτό τέλος πάντων το Microsoft Surface Go. Έτσι όπως το βλέπεις, που το βγάζεις τόσο απλά και το πληκτρολόγιο είναι πιο ανεξάρτητο και ξαφνικά έχεις και tablet. Αυτό εδώ μπορεί να γίνει δικό σου και θα γίνει δικό σου σήμερα. Σήμερα το δίνουμε. Και μαζί με το ίδιο μήνυμα μπαίνεις και στην κλήρωση για την αμαξάρα, παιδιά, για το Ford Puma SUV έκδοση Titanium. Αυτό το αυτοκίνητο που έρχεται επιθετικά κατά πάνω σου είναι γιατί θέλει να το αποκτήσεις. Θέλει να στείλεις μήνυμα, πάρε το κινητό στα χέρια, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Open και όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 14-999. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις γιατί υπάρχει πολύ ψωμί στο τζακ και θέλω να σας τα δείξω. Ωραία. Τραγικό, ε. Τραγικό και θλιβερό συνάμα. Γιατί? Παύλο Σταματόπουλος, μία λέξη. Έχουμε ξεχάσει να το λέμε. Αυτό μου κάνουν παράπονα πάρα πολλοί κόσμοι στον τρόπο. Ότι δεν λέει παράπονα, ότι δεν βρίσκουν το λογαριασμό στο Instagram. Ότι δεν το βρίσκουν πολύ εύκολα. Παύλο Σταματόπουλος, μία λέξη. Μήπως να το αλλάξω. Έχεις κάτι ενδιαφέρον στο προφίλ σου, μάλλον. Ορίστε. Έχεις κάτι ενδιαφέρον στο προφίλ σου για να μην το βρίσκουν. Θα ξεκινήσω τα γυμνά από αύριο. Εκτός λοιπόν από το Παύλο Σταματόπουλος μία λέξη, αυτά είναι και τα social media της εκπομπής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο mail, στο Facebook αλλά και στο Instagram. Και πάμε γρήγορα να ξανασυνδεθούμε βασικά λίγο με τη Μέρη για να είναι έτσι στην παρέα μας και στο σχόλιο. Να δούμε λίγο όλο το παρασκήνιο από το Just για την Βίκη Χατζηβασιλείου, τον Τρίφωνα Σαμαρά, την Άσπα που ήταν η τελευταία της εμφάνιση αλλά και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και μετά να υποδεχτούμε στην παρέα μας τον Μάριο Πρίαμο. Τι θέλετε να δούμε πρώτα? Λοιπόν, θα πάμε στην Βίκη Χατζηβασιλείου, η οποία ερμήνευσε μαζί με τον Κώστα Καραφώτη το Θυμό. Όπως αποκάλυψε η Δέσποινα Βανδύ πάνω στη σκηνή, ήταν ένα τραγούδι το οποίο θα το έλεγε η ίδια, αλλά ήταν την περίοδο αυτή που χωρούσε, έφευγε από το Φίβο, οπότε δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Γιώργο Θεοφάνους. Και η κριτική που έκανε στη Βίκη Χατζηβασιλείου ήταν ότι δεν ένιωσε το Θυμό. Η Βίκη Χατζηβασιλείου κάπου διαφωνεί με τη Δέσποινα Βανδύ και μας μίλησε στην κάμερά μας αφού τη στιγμή βασικά που κατέβηκε από τη σκηνή. Δείτε τι είπε στην Μαρία Ζαφύρη. Μέσα μου έχω ένα θυμό σαν αλυσίδα στο λαιμό με θέλει σκλάβο. Δεν είναι τρέλα ούτε μανία, δεν είναι παραλογισμός αυτό που νιώθω από τη μέρα που έγινες ξαφνικά. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είπα κάτι τελείως διαφορετικό και μου αρέσει πολύ να διαβρύνω τα όρια μου και να τα γνωρίζω. Δέσποινα. 7. Ευχαριστούμε. Μαρία. 8.
ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μου οι συμπαίκτες εδώ απόρρισαν με τη βαθμολογία αυτή της επιτροπής. Δηλαδή, μου είπαν ότι ανατρίχιασαν όταν μας άκουσαν και ότι το είπαμε άρτια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα να συγκινήσω τους συμπαίκτες μου. Πολύ. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να τη δω να βγάλει λίγο από το ταπεραμέντο της. Θα το λέω μέχρι πάλι το τέλος. Πάλι δεν έκανε, Μαρία, τίποτα. Όχι, Βίκη. Υπέρβαση δεν έκανε τώρα. Όχι, δεν έκανε. Η Βίκη είναι πολύ σκληρό καρύδι για να σπάσει. Κόντρα ρόλος ήταν αυτό. Δεν ένιωσα ότι εννοείς αυτό το πράγμα. Μέσα μου έχω ένα θυμό. Ξεκινάς. Και δεν το άκουσα, ούτε το είδα. Αυτό το κομμάτι για μένα έχει μία παράνοια, έχει μία εγκράτεια, έχει ένα θυμό. Το τραγουδί το είπαμε καλά. Μου είπαν κάτι για την έκφραση, κάτι με το οποίο διαφωνώ. Ας πούμε, είπε η κυρία Βανδύ ότι αυτή η γυναίκα που το λέει φτάνει στην τρέλα, στην παράνοια. Διαφωνώ κάθετα, ίσα ίσα είναι μια δήλωση και το λέει ότι δεν είναι τρέλα, ούτε μανία, δεν είναι παραλογισμός, Δέσποινα. Είναι απλά θυμός. Είναι μια συνειδητοποίηση θυμού. Και πάει τόσο ο καθένας, το στίχο, το ποίημα, το δοκίμιο, το αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο. Εγώ έτσι το αντιλήφθηκα, έτσι το είπα. Όλα καλά. Θέλω να πω, ρε παιδιά, εγώ κάτι τώρα. Και εγώ θέλω να πω μετά. Δεν κρατιέστε πια! Εγώ καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος όπως η Βίκη Χατζηβασίλειου που δεν είναι η δουλειά του αυτή και κάνει πρόβες και κάνει προσπάθεια κτλ. Και το λέει και πάρα πολύ καλά, να διαφωνεί με την Κριτική Επιτροπή. Όμως, είναι αν τα αντιστρέψουμε και γινόταν ένα σόου για παρουσιάστριες κοινωνικής εκπομπής και πήγαινε η Δέσποινα Βανδύ ως υποψήφια, λοιπόν. Ως διαγωνιζόμενη. Και καθόταν η Δέσποινα Βανδύ στην καρέκλα και έλεγε το θέμα της. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Μανώλη, ο οποίος πριν από 40 χρόνια... Ναι, κτλ. Η Βίκη Χατζηβασίλειου της έκανε μια κριτική σε σχέση με την παρουσίαση. Δεν θα ήταν πιο λογικό να έχει δίκιο η Βίκη Χατζηβασίλειου με την εμπειρία και με την πορεία. Αισθάνομαι ότι και λίγο τη φοβούνται κιόλας. Δηλαδή, η Κριτική Επιτροπή τη Βίκη Χατζηβασίλειου. Και εγώ το αισθάνομαι. Δηλαδή, λένε αυτό που θέλουν να πούνε, αλλά είναι λίγο. Τόσο. Να σου πω, να σου εξηγήσω. Είναι λίγο έτσι. Γενικότερα, η Βίκη δεν σηκώνει. Πολλά. Και αυτό την έχει βοηθήσει πολύ επαγγελματικά, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που έχει αγωνιστεί πάρα πολύ για να εδραιωθεί σε έναν χώρο. Από εκεί πέρα όμως, δηλαδή δεν γίνεται ένας άνθρωπος που είναι τραγουδιστής, που είναι δουλειά τόσα χρόνια, αν έχει περάσει από σκηνές, αν έχει κάνει σοου, έχει κάνει βίντεο κλιπ κτλ. Να κάνει μια κριτική που μπορεί να μην συμφωνείς με αυτήν. Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά ότι είναι λάθος η κριτική της Δέσποινα. Δεν είπε ότι είναι λάθος. Θα σου πω τι είπε. Είπε ότι οι υπόλοιποι συμπαίκτες μου το εισέπραξαν. Άρα η Κριτική Επιτροπή κακώς δεν το εισέπραξε. Ότι σοκαρίστηκαν με τη βαθμολογία. Αλλά αυτό που είπε στην ουσία η Βίκη Χατζηβασιλείου είναι επειδή η Δέσποινα Βανδύ της είπε δεν ένιωσα το θυμό. Και η Βίκη Χατζηβασιλείου μετά είπε ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται όπως θέλει το τραγούδι. Εγώ ένιωσα ότι εξέφρασα το θυμό γιατί είναι απλά μία δήλωση. Είναι μια συνειδητοποίηση. Πάντως να σου πω κάτι. Εγώ βλέποντας το τραγούδι. Είναι καταρχάς πάρα πολύ όμορφη η Βίκη Χατζηβασίλειου. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το look που μάζεψε το μαλλί, το κόκκινο κραγιόν, το μαύρο ρούχο, το κόκκινο νύχι. Είναι όλο τρομερά μελετημένη εμφάνιση. Πάρα πολύ σωστή η φωνή, ωραία η απόδοση. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά που λέει αυτό η Δέσποινα, λες, α, ναι, δηλαδή σου βάζει και την ιδέα, κατάλαβες. Δηλαδή εκεί που δεν το είχα καταλάβει. Μετά που το πει η Δέσποινα όμως λέω, ναι, έχει ένα δίκιο. Δηλαδή είναι λίγο τραγουδάω, άρτια, σωστά, αλλά δεν νιώθω και. Δεν έχω το πάθος του. Είναι αυτό που σου κάνει και την προηγούμενη εβδομάδα. Τα κάνεις όλα σωστά. Δεν έχουμε να σου πούμε ότι αυτό είναι λάθος ή αυτό είναι κακό. Απλά δεν βγαίνει αυτό το συνέστημα. Στην προηγούμενη φορά δεν χόρεψες ανάλογα με το τραγούδι και τώρα ενδεχομένως δεν έδειξες. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω και τη Βίκη Χατζηβασίλειου από την άλλη, που είναι μια παρουσιάστρια μια διαφορετική εκπομπή και ενδεχομένω να μην θέλει, ρε παιδί μου, να τσαλακωθεί σε βαθμό που να μην μπορεί να το πάρει πίσω. Εγώ νιώθω ότι δεν δέχεται την κριτική. Ναι, αλλά και ζωή τη στιγμή που θα. Μια κριτική επιτροπή και το ήξερε. Ναι, ζωή τη στιγμή που θα πει η Βίκη, έχει δίκιο, Δέσποινα. Ναι, και αυτό θα ήταν και λίγο ξενέρωτο εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, αυτό είναι και το αλατοπίπερο του σοου. Έχετε δίκιο, παιδιά. Ρε παιδιά, όμω πάνω στη σκηνή προσπαθήσω πιο πολύ την ζω για αυτή τη στιγμή. Μα πάνω στη σκηνή εκείνη τη στιγμή έρχεται και το μικρόφωνο. Ένας μήνας πέρασε, γι' αυτό το λέω.
Θα αλλάξω το σχήμα, το κλίμα και θα πάμε σε Κωνσταντίνη Σπυροπούλου, που αυτή και αν έχει ακούσει και αν έχει ακούσει από την Κριτική Επιτροπή. Τι ωραίο φόρεμα. Όμως παραμένει ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά. Είναι ένα κορίτσι που βλέποντας την στο σόου, πιστεύω θα μπορούσε να κάνει ένα σόου στην παραφωνία. Ένα, πρόσεξε τώρα. Ενώ είναι παράφωνη. Ενώ δεν τραγουδάει σωστά. Παράφωνη. Ε, το ξέρει. Παραφωνίες. Πες τώρα λίγο πιο γλυκά παράφωνη. Άντε καλέ, δεν παρεξηγείτε η Κωνσταντίνα. Ο τρόπος που το αντιμετωπίζει σε σκλαβώνει. Δηλαδή πάει εκεί και το κάνει πλάκα. Το σατιρίζει μόνη στον εαυτό της, τσαλακώνεται. Δεν το φοβάται, ρε παιδί μου. Όντως, έχει εγώ νομίζω όταν έχεις αυτή την εμφάνιση και σε θέλει τόσο πολύ ο φακός, εγώ αν ήμουν στη θέση θα έλεγα: δεν με ενδιαφέρει τώρα τι λέτε. Βλέπω εγώ το monitor. Είμαι υπερλαμπρότητα. Τι μου λέτε τώρα. Στο μιούτ, βέβαια, όπως είπε. Για πάμε να δούμε τι είπε. Πραγματικά, παιδί μου, αυτοί οι τραγουδιστές είναι κατόρθωμα τελικά να είσαι. Είναι δύσκολο πράγμα. Μου είπε εγώ. Η Κωνσταντίνα ότι πήγε και την παίρνω τηλέφωνο και μου λέει δεν έχει έρθει πρόβα ο Χρήστος. Εγώ. Ναι, θυμάσαι. Τι άλλο θα σκεφτείς να κάνεις νούμερα, ρε Νίκο. Αχ, σε μένα τα ρίχνει, παιδιά, έχω τα μηνύματα. Έστειλες μήνυμα όντως στον Νίκο να πεις ότι ο Χρήστος δεν έρχεται στις πρόβες. Ούτε καν. Ούτως ή άλλως έχω με την Ελένη κάνω μάθημα. Δηλαδή, ο κάθε παίκτης, δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό ο κόσμος, έχει τη δασκάλα φωνητικής με την οποία κάνουν μάθημα. Και ο άνθρωπος κάτι τούτη είχε και δεν ήρθε. Άρα, απλά ο Νίκος θέλει να κάνει λίγο ντόρο για την εκπομπή. Τον αγαπώ, είναι φίλος μου, του αρέσει να δημιουργεί έτσι εντάσεις. Ποια είναι η αλήθεια, ήμουν στο κανάλι και της έστειλα μήνυμα. Και της λέω, Κωνσταντίνα, πού είσαι, την παίρνω τηλέφωνο γιατί ήθελα να τη ρωτήσω κάτι για το Just. Και μου λέει, είμαι στην πρόβα, αλλά δεν έχει έρθει ο Χρήστος. Λέω, γιατί. Οπότε το έμαθα. Είδες πώς γίνεται. Έγινε κάποια επίπληξη. Από μένα όχι. Το είπα στην παραγωγή. Ενώ... Δεν πήγα. Συγγνώμη που δεν πήγα. Πρώτη και ένα αργό κομμάτι που θα πεις. Πώς το λες στον άνθρωπο με τον οποίο είσαι ερωτευμένη. Δεν είναι αυτό τον καιρό. Μίλησέ μου στα μάτι. Έλα να πού το ξέρετε. Μισό λεπτό. Φαίνεται. Είπε ο κύριος Φασουλής. Ερωτευμένη δεν είσαι σίγουρα. Ξέρει κάτι. Δεν ξέρω. Μπορεί να παραπλάνησα με το τραγούδι. Το είπε επειδή δεν το νιώσε να μπαίνω τόσο πολύ στο Βάλε Φαντασία. Εγώ δεν νιώθω ποτέ ότι υπάρχει το ελάχιστο πάθος να υποθεί κάτι με έναν τρόπο και να υποστηριχθεί λίγο παραπάνω από τη διεκπεραίωση. Έβγαλε, είναι διαφορετικό. Συγνώμη. Πόθο μου έβγαλε η Κωνσταντίνα. Σου βγάζει πόθο ναι. Η Κωνσταντίνα. Ναι, δεν ξέρω. Λογικό. Λοιπόν. Εγώ πάντως δεν έχω τεστοστερόνη για να μου προκύψει κάτι τέτοιο, οπότε βλέποντας αυτό το κομμάτι. Θέλω να στεναχωριούνται και οι κριτές, ξέρεις, να τους φέρνω σε δύσκολη θέση και όλο αυτό να γίνεται με μένα. Οπότε αν θεωρούν ότι δεν έχω κάτι παραπάνω να δώσω και δεν ξεκλειδώνομαι, να πάω σπίτι μου. Ξέρεις, μπορεί να φαίνεται ότι δεν κάνω πρόβες ή ότι δεν το προσπαθώ, αλλά δεν είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν θα σας αδικήσω, γιατί φαίνεται ότι δεν το αισθάνομαι. Είναι σαν να μου έχουν πει, ξέρεις, ένα ποίημα να πω. Κάπως έτσι αισθάνομαι κι εγώ. Σκέφτεσαι να πεις ένα πιο ερωτικό τραγούδι την επόμενη φορά, να ακολουθήσεις τις συμβουλές, κάποιο σλόγο. Ο κύριος Φασουλής με βρήκε πάλι στο διάδρομο. Πάντα, ξέρεις, τον πετυχαίνω και με πετυχαίνει και μου κάνει wow σήμερα. Και μου είπε να πω ένα τραγούδι της Μέρλιν. Αυτό που λέει το I wanna be loved by you. Αυτό. Οπότε λέω μήπως το πω αν μείνω, αλλά μπορεί και να φύγω. Τις βαθμολογίες, κάτι συμβαίνει. Θέλετε να με βοηθήσετε. Μη με ψηφίσετε. Να ρε παιδί μου, άνθρωπος αντιμετωπίζει τα πράγματα με χιούμορ. Θα τη πάει πολύ, θα τη πηγαίνει πάρα πολύ πάντως στο συγκεκριμένο τραγούδι. Η είδηση χθες ήταν ότι ο Χρήστος βγήκε ντυμένος σε ένα τραγούδι που θα πρέπει να ήταν εκδητός. Εντάξει, αυτό είναι μορφή πάρα πολύ για το Χρήστο, επειδή έχει ωραίο σώμα. Θα ήθελες να βγαίνεις και εσύ χωρίς μπλουζάκι στην εκπομπή. Α, λέω, δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό το τραγούδι έπρεπε να έχει βγει γυμνός. Αλλά πόσο γίνει αυτό. Του λένε σε κάθε live βάλε μπλούζα. Έβαλε και ο Χρήστος. Καταρχάς, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σωστή του σειρά. Όταν πας για πρόβα και δεν είναι και ο coach σου, είναι προφανώς. Είναι προφανές ότι πρέπει να ενημερώσεις. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή πάω εγώ, θα πήγαινα εγώ για πρόβα και δεν θα ήταν και ο Χρήστος. Δεν θέλω να το... Όχι μόνο κοκλώνεις,
Το Σαββίδι θα έπαιρνα τηλέφωνο. Hello, εγώ έχω έρθει για πρόβα. Ο Θεέ μου. Ναι, γιατί. Τίποτα, παιδί μου, κάνε δουλειά σου. Εγώ γιατί είμαι επαγγελματία και πηγαίνω εκεί και κάνω την πρόβα μου. Δεν πρέπει να είναι και κάποιο κι ο άλλο. Είπε το Σαββίδι στο Σαββίδι. Ήταν μαζί με τη δασκάλα τη και έκανε πρόβα. Ναι, και επίση είπε μετά backstage ότι επειδή στο τραγούδι αυτό ο Χρήστο στην ουσία ράπαρε. Ναι, είναι χωριστά κάτι. Ναι, ήταν ένα κομμάτι το οποίο μπορεί και να μην είναι. Επίση, εγώ θα προτείνω στην Κωνσταντίνα, επειδή στο ακαπέλα το πάει πολύ καλύτερα για κάποιο λόγο. Ίσως δεν έχει συντονιστεί ακόμα με τα ακουστικά που φοράνε στα αυτιά. Θα έλεγα να τραγουδάει καπέλα με ένα πιάνο και μια φωνή. Τι εννοείς, με καπέλα μόνη της. Αγχώνεται πάρα πολύ όταν ανεβαίνει στη σκηνή. Αυτό λέει. Όταν ανεβαίνω στη σκηνή, λέει ότι με καταπίνει σκηνή. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Μην το γελάτε. Εμείς όταν κάναμε την εκπομπή και είχαμε κάποια μικρά σκέτ στην αρχή της εκπομπής και τραγουδούσαμε. Εσύ ήσουν αρχισυντάκτης. Όχι. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό δεν θα υπήρχαν αυτά τα σκέτς. Ο Μιχαήλ και τέτοια. Ναι. Όταν τραγουδούσα καπέλα ή κάποια στιγμή που χρειάστηκε να τραγουδήσει με ένα πιάνο, δεν λέμε ότι είναι η Κάλλας, αλλά τραγουδούσε σωστά. Εντάξει, εγώ θεωρώ, και η Κωνσταντίνα με άκουμε αν με ακούς τώρα και δεν κοιμάσαι. Τραγούδα μόνο με ένα όργανο και τη φωνή σου. Πώς θα γίνει αυτό, βρε Παύλο, όμως. Δεν είναι ένα κοντραμπάσο. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, σε όποιο παιχνίδι και να πάει, προκαλεί την προσοχή του κόσμου. Προκαλεί, ναι, έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα πρόσωπο που αγαπάει ο κόσμος. Και στο Survivor και στο Τζαντιτόβας δεν είναι καλή. Και καταφέρνει και παραμένει στο παιχνίδι. Τη στηρίζει ο κόσμος, ναι. Πάμε να δούμε λίγο και. Θέλετε να πάμε στον Τρίφωνα. Που δεν τον Τρίφωνα. Με το μουστάκι του. Με αυτό το μουστάκι και θέλω να το δω, σαν τρελή. Καταρχάς, να σας πω λίγο ότι. Έχει υπάρξει μία συμφιλίωση. Τρίφωνα Σαμαρά με την Κριτική Επιτροπή μετά από όλα όσα συνέβησαν στα προηγούμενα επεισόδια. Αποκλειστικά με μουστάκι, στην κάμερά μας. Να τον δουν, βρε παιδί μου, αυτό ήταν το δεν θέμα. Δεν ξέρω. Θέλω να τον δουν με μουστάκι. Και με το παιδί. Ίσως τους φόβησε, γιατί δεν μιλάει ο Τρίφωνα Σαμαρά, μιλάει ο μεγάλος αδερφός του Τρίφωνα Σαμαρά. Για να δούμε. Θα δείτε γιατί. Θα μπορέσουν οι γονείς μας να μας χαλάσουν τη ζωή μας. Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας πάρουν βέρα. Συγχαρητήρια. Έλα ρε μωρό, πού είσαι. Μιλάω με τον κύριο Σαμαρά, τον Τρίφωνα. Τον αδερφό του, το μεγάλο. Ούτε εσύ το περίμενες να πάρεις. Είναι το μαγκιόρικο ρε κορίτσι. Σισάκι, πού είσαι. Ούτε εσύ περίμενες τόσα οχτάρια. Όχι. Καλέ, ποιος Καραφώτης, ποια Χατζίδου, τους ξεπέρασα όλους οχτώ. Δηλαδή, εντάξει, μη μου μιλάτε. Μη μου μιλάτε. Η Επιτροπή είναι αγαπημένη μου. Τους λατρεύω. Δέσποινα. Χριστούγεννα για σένα. 8. Μπράβο, δεν το πιστεύω. Μαρία. 8. Αυτή δεν είναι 32 βαθμούς, παιδιά. Μπράβο, πρώτη φορά. Σε αγαπώ και ζω μόνο για σένα. Δεν θα μπορέσουν οι γονείς μας να μας χαλάσουν τη ζωή μας. Κι ύστερα, όλο το ύφος, όλα αυτά. Αυτό που λέμε ένα μουσικό σοου με χαρά, γέλιο και αυτά, είναι αυτό. Πόσο γέλασα που πήγε παιδί μου να σου φύγει να το φας 2-3 φορές. Δεν μου ξεκόλλησε. Βλέπω το πιο ευτυχισμένο Τρίφωνα που έχω δει μέχρι σήμερα στο σοου. Το πιο ευτυχισμένο. Όχι αγάπη μου, ευτυχισμένος είμαι είτε και αλλιώς, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, αφού πήρα και οχτάρι, μη μου πεις. Έχεις αέρα, έχεις τον αέρα. Έχω φωνή. Όσο έχω φωνή θα το τραγουδάω. Ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Είδατε που έχω φωνή. Έχουν βγει παίχτες και έχουν δηλώσει ότι είχαν συμφωνήσει με τον Νίκο μέχρι ποιο live, ας πούμε, θα πάνε. Νομίζω αυτό είναι... Τώρα περίμενε, Σύση, θα βγάλω μουστάκι, περίμενε. Εσύ μέχρι και μουστάκι με βάλες να ξυρίσω. Λοιπόν, αυτό είναι ανεπίτρεπτο να λέγεται. Και δεν μου αρέσει κιόλας τόσο καιρό όταν ήταν μέσα... Μουγκοφόν. Και όταν βγαίνουν μας λένε αυτά. Όχι, αγάπη μου. Βάλε το μουστάκι σας και πέστε τα όταν είσαι στο σοου. Εντάξει. Για χαρά, Ντάνσιση. Πόπο Τρίφωνα! Αποκάλυψη! Άλλος άνθρωπος. Είναι ρε παιδί μου performer, είναι καλλιτέχνης, ειλικρινά.
μεταμορφώνεται από τη στιγμή. Και χαίρεσαι να τον βλέπεις, αυτό που είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Και να αποκύπτει και τις βαθμολογίες τις υψηλές και όλο όσο. Γιατί οι κριτές βαθμολογούν όχι απαραίτητα για τη φωνή. Είναι κάτσε ένα... Είναι, παιδιά. Πάνε, δεν είναι πάνε μπροστά, άλλοι λένε για φωνή. Μετά ναι, βαθμολογούν το σύνολο. Το εξήγησαν στην αρχή του επεισοδίου. Ότι βαθμολογούν το σύνολο. Και την παρουσίαση του τραγουδιού. Ήταν πολύ καλός ο Τρίφωνας αυτό. Αλήθεια τώρα. Πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν πατούσε καν στο τραγούδι. Αλήθεια την κίνηση ήταν πάρα πολύ καλός. Συγγνώμη, περίμενε. Είναι ένα τραγούδι από τον Μάριο Πρίαμο. Οκ. Ο Μάριος πήρε λιγότερη βαθμολογία. Έχετε ακούσει το Μάριο? Ναι, το Σαράκι. Ναι, έχει το Σαράκι. Λιγότερη βαθμολογία Μάριο από τον Τρίφωνα. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως είπε και η Ελένη, στην αρχή του επεισοδίου ρώτησε ο Νίκος Κοκλώνης. Ναι. Γιατί γίνεται πολλής λόγος για τις βαθμολογίες. Ναι. Και λέει ο Νίκος Κοκλώνης, θέλω να μου πείτε πώς βαθμολογείτε, με τι κριτήριο. Ωραία. Και είπε, είπανε τα οι υπόλοιποι, ξεκίνησε νομίζω ο Σταμάτης Φασούλης, ότι είναι ένα κομμάτι φυσικά η φωνή, αλλά κυρίως βαθμολογούμε την απόδοση από το ένα live στο άλλο, δηλαδή την εξέλιξη. Βαθμολογούμε την παρουσία, το σύνολο, την εμφάνιση, το σόου, την προσωπικότητα. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, δηλαδή, λοιπόν, θα έπρεπε να ήταν πρώτη χθες. Από το σύνολο, γιατί υπάρχει. Υστέρησε τη φωνή κάπως. Ωραία, δεν θα πρέπει να τελευταία, πρέπει να ήταν στη μέση. Παιδι, ο Τρίφωνας Σαμαράς βλέπεις εδώ πέρα τι έστησε με τον μπαγραμματάκι, με το μουστάκι. Δηλαδή, να του φεύγει αυτά με το σόου που του διασκέδασε. Εσείς οι δύο είστε υπέρμαχοι του Τρίφωνα και εγώ θα είμαι ο αντίλογος. Δεν το κάνω. Αν νόμιζα ότι είναι ρόλο. Εγώ στις προηγούμενες εμφανίσεις το είχα δει εγώ και όλοι μας και σχολιάστηκε ότι ο Τρίφωνας Σαμαράς δεν μπορούσε να πατήσει πάνω στις νότες. Και το λέγανε κιόλας οι κριτές. Ήταν η μοναδική εμφάνιση που πάτησε ακριβώς πάνω. Επειδή ο άνθρωπος κάνει προσπάθεια, αλλά εγώ άμα τραγουδάω και πηγαίνω κάθε εβδομάδα και κάνω, έχω έναν πίσω, ξέρεις, μια δουλειά ρίξει, το θεωρώ αδικία. Ναι, εγώ πρέπει να δεις τη θέση άλλων παιχτών που λένε, παιδί μου, κοινάδεις. Αυτό ισχύει. Έχω δουλέψει. Αλλά αυτό είναι πρώτο στους καλλιτέχνες που βλέπουμε, παιδιά. Το σημερινό έχει κάνει πρόοδο. Κατάλαβα. Αυτό ισχύει και στους καλλιτέχνες ακόμη που βλέπουμε. Πρέπει να δεις τι σου έτσι, λείπει. Ένα σύνολο κοιτάζουμε. Και παίρνεις χαμηλή βαθμολογία. Σου λείπει το σόου. Δηλαδή μπορεί να τραγουδάς άρτια, αλλά να είναι λίγο βαρετό αυτό που παρουσιάζεις. Κατάλαβες. Σου λέω να προκαλέσει λίγο πιο πολύ, να είναι λίγο πιο εντυπωσιακό, να χορέψεις. Να βάλεις αυτό που λείπει από το δικό σου συστατικό. Γιατί το σύνολο τελικά είναι αυτό που μετράει. Βέβαια, γι' αυτό. Συγγνώμη, Άννα μου, τι μου είπες. Γιατί μιλούσα. Δεν θα δούμε το απόσπασμα πρώτα, αφού μπει. Να το δούμε μαζί του. Ωραία, πάμε να υποδεχτούμε λοιπόν τον Μάριο Πρίαμο. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Εδώ είμαστε λοιπόν,
έχουμε επιστρέψει και θέλω να σας θυμίσω την αγαπημένη μας συντροφιά της Άιος που βρίσκεται στην παρέα μας και ευτυχώς βρίσκεται και στο σπίτι σας και σας προσέχει, σας φροντίζει, περιποιείται τα μαλλιά σας, το χρώμα τους, το styling, να μην σπάνει άκρες, να μην κόβονται τα μαλλιά, να είναι λαμπερά, να είναι μακριά, τα θέλετε κοντά, τα θέλετε πλούσια. Ό,τι θέλετε μπορεί να το φροντίσει η Σάιος για σας, αρκεί να έχετε όλη τη συλλογή στο σπίτι σας και είναι και στη δική μας παρέα και τη δική μας συντροφιά, γιατί θέλει και η Σάιος να μάθει τι γίνεται με το Just. Και ευτυχώς που έχουμε στην παρέα μας τον Μάριο Πρίαμο για να το συζητήσουμε αυτό από κοντά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω ξαναπεί ότι μοιάζεις με τον Κωνσταντίνο και ότι σας μπέρδευα εγώ στο σερβάρι. Παιδί μου. Έχω κάνει ένα poll στο Instagram μου. Πώς πάει? Ότι δεν μοιάζουμε καθόλου, 90%. Ναι, 70%. Λέω, μοιάζουν αυτά τα δύο αγόρια. Στα μάτια έχουμε τα ίδια χρώματα. Λέω, σαν δύο σταγόνες νερό. Και οι επιλογές είναι totally και είσαι τυφλή. 77% είσαι τυφλή, αλλά πιστεύω ότι μπορείτε να ανατρέψετε αυτή τη βαθμολογία. Γιατί δεν μπορεί. Άμα βάλετε λίγα μουσια και μαλλιά στον Κωνσταντίνο και λίγα κιλά σε εσένα, θα έρθει αυτό. Δείτε το λίγο. Να. Όχι, δεν σαν δύο σταγόνες νερό, πραγματικά. Πού είσαι, αδερφέ μου, χαθήκαμε. Ρε, παιδιά, μόνο εγώ το βλέπω. Εγώ πιστεύω να πάρουμε τη Βίκυ Χατζηβασιλείου. Σίγουρα εδώ, τρέχει εδώ κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι μοιάζει με τον Τζορτζ Κλούνι. Δεν βλέπεις αυτή την ομοιότητα. Εγώ μοιάζω όντως. Τες DNA, λέει, αν να κάνουμε. Γελάσατε. Θα σκοπεί το γέλιο. Να σας πω, για να μπούμε λίγο στη συζήτηση μετά, να δούμε και τι έγινε με την Άσπα, να μας πει πώς είναι, αλλά να σου αποκαλύψουμε και τι ξέρουμε εμείς για την καινούργια σου coach. Θέλετε να δούμε λίγο τι έγινε χτες και να τα συζητήσουμε όλα. Μ' αρέσει, Άσπα, όταν λυκνίζεσαι, να γίνεσαι σεξι, παρόλο που στο τραγούδι αυτό δεν θα το φανταζόμουν, αλλά μου άρεσε. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια μου ήταν δύσκολο, γιατί έχω πρισμένα τα πόδια μου και μου ήταν πολύ δύσκολο να κινηθώ έτσι όπως ήθελα. Δεν φάνηκε καθόλου, δεν τα έβγαζες παιδί μου τα παπούτσια. Όχι, δεν είχε να κάνει με τα παπούτσια το πρίξιμο, είχε να κάνει με λόγους άλλους υγείας. Οπότε το προσπάθησε και χαίρομαι. Εύχομαι περαστικά αρχικά και μπράβο που δεν φάνηκε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Πάρα πολύ κουρασμένη σωματικά, τώρα είμαι πτώμα. Είναι πάρα πολλές οι ώρες και σωματικά έχω κάποια πράγματα από ένα σημείο και πέρα δεν μπορώ να τα στηρίξω, όχι επειδή δεν θέλω, αλλά δυνατό. Αλλά θα πάμε, θα ξεκουραστούμε και όλα καλά. Αδυνατή, λέει, αλλά στη σκηνή δεν φαίνεται ποτέ. Όταν θέλω να είναι δίπλα μου, θέλω να το τονίσω αυτό. Έλα. Είναι βράχος. Σαν να μην κούμπωσε ακριβώς. Και νομίζω ότι ίσως μου έφταιγε η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού. Μου ήταν πολύ χαμηλό για σένα, ναι. Και δεν μπορούσες να έχεις αυτή την ευστροφία στο να περνάς από τη μία νότα στην άλλη. Το πέρασμα δεν γινόταν καλά. Την ώρα της κριτικής σήμερα ήσουν λίγο πιο αποστασιοποιημένη από ό,τι σε έχουμε συνηθίσει. Συζήτησες κάτι με την παραγωγή, ήταν δική σου απόφαση να μην μιλήσεις τόσο όπως ως συνήθως? Κοίταξε, κάποια στιγμή τα πράγματα οδηγούνται σε ένα σημείο που δεν υπάρχει λόγος να τα τεντώσουμε κι άλλο. Δεν συζήτησα τίποτα με την παραγωγή, ούτε με τους κριτές, ούτε τέθηκε και από την πλευρά τους κάποιο θέμα, ενώπιόν μου τουλάχιστον. Ήταν σαν μια σιωπηρή, ας πούμε, συμφωνία και από τις δύο πλευρές. Έτσι το εισέπραξα εγώ. Παιδιά, είναι πολύ κατοβεβλημένη. Φαίνεται αυτό, δηλαδή, ναι, ότι δεν έχει πολύ δύναμη έτσι να ανταπεξέλθει. Δεν ξέρω, εκείνη τη μέρα εσύ κατάλαβες ή ήξερες ότι θα είναι το τελευταίο της live? Την είδες να ζορίζεται? Όχι, δεν ήξερα ότι η Άσπα θα ήταν το τελευταίο της live που κάναμε, δεν είχα κάποια ενημέρωση, δεν μου είπε κάτι. Γι' αυτό πότε ενημερώθηκες από το Facebook? Ενημερώθηκα από το post που έκανε λίγο πριν. Πριν το ανεβάσει, εγώ το ήξερα. Οπότε είχατε ξεκινήσει να κάνετε πρόβες για το επόμενο τραγούδι. Κοίταξε να δεις, αυτό που με ρώτησες, εάν ήταν την τελευταία εβδομάδα η Άσπα, ήταν αρκετά κουρασμένη, νιώθε αρκετά καταβεβλημένη και σίγουρα δεν σκέφτηκα ότι έχει να κάνει, ότι θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Γνωρίζω πως είναι, αλλά η τελευταία της εβδομάδα ήταν δύσκολη. Και φάνηκε και στις πρόβες που κάναμε και στο live μετά, κατά τη διάρκεια, γιατί βγήκαμε δέκατη. Σκεφτείτε ότι εμείς κουραζόμαστε, πόσο ακόμη πιο δύσκολο θα ήταν για την Άσπα. Να βγεις και δέκατο σημαίνει μια
περνάμε από το μεσημέρι που πήγαμε. Βγήκαμε στο γύρισμα 10-11 η ώρα για να τραγουδήσουμε, πάρα πολλές ώρες. Και εκτός από αυτό, φαντάζομαι ότι και μέσα στην εβδομάδα προετοιμάζεστε, καθημερινά έχετε πρόβες. Κάνουμε πρόβες. Ναι, όλα αυτά. Γι' αυτό σου είπα ότι φάνηκε ότι ήταν λίγο κουρασμένη, περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Εμάς μας είχε πει κιόλας όταν την είχαμε φιλοξενήσει πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ότι βρίσκεται σε θεραπεία και ούτε η ίδια ήξερε αυτό πώς θα λειτουργήσει, ας πούμε. Νομίζω ότι και εκείνη πηγαίνει σε νερά χαρτογράφητα. Πες μου λίγο τώρα που μιλήσατε, τι σου είπε, μετά αφού το ανακοίνωσε. Μετά την ανακοίνωση της ΙΑΣΠΑ, επειδή εγώ μιλάω σχεδόν καθημερινά μαζί της, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμώ πάρα πολύ, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το άγνωστο μονοπάτι που ονομάζεται Just για εμένα και το τραγούδι. Και την ευχαριστώ. Και με σθένος. Πάρα πολλές φορές. Την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλο αυτό το χρόνο που ήμασταν μαζί και μου είπε ακόμη ότι χρειαστώ. Είναι εκεί για εμένα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου είπε είναι καλύτερα. Οι εντολές από τους ειδικούς, από τους γιατρούς είναι ότι πρέπει να ξεκουραστεί. Αυτά που είπε και σε εμάς δηλαδή πάνω κάτω. Και νομίζω, παιδιά, όταν μιλάμε για την υγεία μας, δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι. Τέλος, εγώ είμαι κάθετος σε αυτό. Και πάντα της έλεγα ότι θα δεις πρώτα την υγεία σου και μετά τα άλλα όλα. Νομίζω και να τη στείλουμε και εμείς, παιδιά, την αγάπη μας και τις ευχές μας να πάνε όλα καλά και να είναι σύντομα κοντά μας, όχι μέσα από σοου, ενώ να είναι κοντά μας δυνατή, γερή και να ζωηρή, έτσι όπως την ξέρουμε και την αγαπάμε και τη θέλουμε. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα συμβεί. Θέλω να σας πω ότι σήμερα θα γίνει ένα μεγάλο meeting από την παραγωγή. Για το τι μέλη γενέστε με σένα και την coach και ποια θα αντικαταστήσει ακριβώς. Ακούστηκαν πολλά για τη Χρήσπα, γιατί ήταν η γυναίκα που αποχώρησε. Η μοναδική γυναίκα που έχει αποχωρήσει. Ναι, ακούστηκε αυτό. Δεν ισχύει μάλλον. Υπάρχει σαν ενδεχόμενο. Έχουν στείλει στο BBC, όμως ζητάνε μια έγκριση, γιατί έχει τύχει να αποχωρήσει παίκτης. Αλλά δεν έχει. Δεν είναι, πώς το λένε, γραμμένο στους κανόνες θα γίνει να αποχωρήσει coach. Ναι. Και σε αυτό πρώτο μπορούμε. Και σε αυτό, ναι. Και έχει γίνει μία επαφή με ένα πρόσωπο που είχε συζητηθεί για το Just πάρα πολύ. Το μοιράστηκε αυτό μαζί μας η παραγωγή. Το πρόσωπο αυτό είναι ανοιχτό και θετικό. Μαζί μου δεν το μοιράστηκε πάντως. Με εμάς το μοιράστηκε όμως. Το ξέρω, εμείς δεν το ξέρεις εσύ, είναι λίγο περίεργο. Περίεργο. Ναι. Θέλεις να σου πω ποιο πρόσωπο είναι στις σκέψεις τους, έχει επικοινωνήσει. Να μου πεις, γιατί έχω ακούσει διάφορα και εγώ. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Δεν μου είπαν σίγουρο αυτό το πράγμα θα γίνει οτιδήποτε. Πες μου, όχι, να δω αν σίγουρο ούτε για μας είναι. Σήμερα θα γίνει η σύσκεψη. Αν συμπίπτουν αλλά οι σκέψεις έχει γίνει μας η επικοινωνία, έχουν μιλήσει με το πρόσωπο για να δουν αν ενδιαφέρεται. Mm-hmm. Το πρόσωπο ενδιαφέρεται και ήταν. Θα σου δώσω ένα tip, γιατί μπορεί να το βρεις. Ήταν στις συζητήσεις για την Κριτική Επιτροπή και τελικά δεν ήταν στην Κριτική Επιτροπή. Μάντεψε. Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Ναι, η Άντζελα ή η Δημητρίου. Η Άντζελα ή η Δημητρίου. Εμείς θέλουμε πάρα πολύ, δηλαδή αν η ψήφος μας μετράει. Συν 5 από εμάς. Βασάλο, γιατί γελάς, ρε. Δεν ξέρω, θα είναι πολύ ανατρεπτικό ζευγάρι. Πολύ, αν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είστε πολύ αντίθετοι. Κοίτα, εγώ αυτό που. Το λες, γιατί ρε παιδιά, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ρε παιδί μου, βλέπεις τον Καλφαγιάννη με την Κρυσταλία. Κοντά ηλικιακά. Βλέπεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ηλικία όμως. Πώς δεν έχει να κάνει, ρε Παύλο? Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει από την πορεία του Μάριου μέσα στο παιχνίδι είναι ότι τουλάχιστον για μένα σου πάνε πολύ τα λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή νομίζω και εκεί εκφράζει ακόμα περισσότερο και καλύτερα. Ίσως ταιριάζουν περισσότερο στη φωνή μου και ίσως να βγει προς τα έξω στον ακριβώς κόσμο καλύτερο. Ναι. Και η Άντζελα, εντάξει, το ρεπερτόριό της είναι κατά κύριο λόγο λαϊκό. Δηλαδή είναι σε ένα ρεπερτόριο που μπορεί να δέσει όλο αυτό το πράγμα. Ναι, υπό αυτή την έννοια ναι, αλλά ηλικιακά μου φαίνεται λίγο. Εσένα πώς φαίνεται, έχει σημασία. Κοιτάξτε να σου το πω. Το βλέπεις, δηλαδή όταν το σκέφτεσαι. Προσπαθώ, δεν είναι τόσο εύκολο. δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα σου λέει εσύ. Ναι. Δεν με βλέπω νικητή, γιατί τι να κάνουμε. Πρέπει να πιστεύω κάτι το οποίο. Εγώ επειδή σε ξέρω, απλά πρέπει δεν να το δέχομαι αυτό. Ναι, και εγώ δεν το δέχομαι. Να σας πω κάτι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνω σε ποιον τομέα μπορώ να κερδίσω κάτι και πού. Ναι, δεν είναι όμως καθαρά. Να βάλουμε κάνα παιχνίδι μέσα στο σόου. Αν βάλουμε, να είσαι σίγουρο ότι θα κερδίσω. Εκεί θα κερδίσω να είσαι 100% σίγουρο. Λέγαμε ότι δεν είναι καθαρά τραγουδιστικό το σόου, δηλαδή δεν κρίνεσαι αποκλειστικά για τη φωνή. Οπότε για ποιο λόγο. Ψηφίζει και ο κόσμος. Ναι, για ποιο λόγο να μην το πάρει, δεν κατάλαβα. Η Άντζελα Δημητρίου είναι πολύ αγαπητή στο κοινό. Εάν είναι η Άντζελα.
Γενικότερα, το σόου δεν στηρίζεται μόνο στις φωνητικές ικανότητες. Ναι. Αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος είναι πάρα πολύ σωστό. Όμως πιστεύω ότι εγώ μπήκα με ένα σκεπτικό να κάτσω 2-3 live, ok, να περάσουμε όμορφα, να δοκιμαστώ σε αυτό το κομμάτι. Μπαίνουμε στο έκτο live και ακόμα είμαι μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για τη στήριξη και όλο αυτό το σκηνικό. Μέχρι είναι, αν είναι να κερδίσω, να το κερδίσω. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν θα το παλέψω. Ναι. Όμως μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι δυνατότητες μου σε οτιδήποτε κάνω. Θέλετε να βάλουμε ένα στίβο μάχη, ας πούμε, εκεί στο Just the Two of Us, να μου βάλεις τον Καραφώτη, τον Ψιαχό, τον Τρίφωνα και όλα τα παιδιά να παίξουμε. Ποιος είναι το φαβόρι του Just the Two of Us? Ποιος είναι το φαβόρι, πιστεύεις, στο Just the Two of Us? Πιστεύω φαβόρι στο Just the Two of Us είναι 2-3 ζευγάρια. Από φωνητική σε άποψη ή από... Όχι. Σύνολο. Σε σύνολο νομίζω είναι 2-3 ζευγάρια. Δηλαδή, δεν μπορώ να μελήσω την Έρικα με τον Άρη. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ντουέτο. Η Κόνη μαζί με τον Τάσο. Δηλαδή, αυτό το σόου που παρουσιάζουν τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σόου, όπως το είπες. Είναι σόου. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά μπορείς να τα πάρεις, να τα βάλεις σε ένα stage και να τους πεις, κάντε, βγάλετε μου ένα πρόγραμμα μισή ώρα και να το κάνουν άνετα, ίσως και περισσότερο. Γιατί δεν είμαι του καλλιτεχνικού χώρου για να κρίνω την ώρα, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι μπορούν. Είναι πάρα πολύ καλό το casting του Just the Two of Us. Γενικότερα, σαν χαρακτήρες, έχει πολλών διαφορετικών ειδών άτομα. Και όπως βλέπετε, ο κόσμος ξεκίνησε και το αγαπάει. Να σου πω, και έχουν φτιαχτεί παρεάκια. Δηλαδή, εσύ κάνεις παρέα, γνώρισες ανθρώπους εκεί μέσα που μετά δεν μπορείτε να πάτε για καφέ, γιατί δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Αλλά... αύριο. Από αύριο. έχεις να σου πω, με όλες οι σχέσεις γενικότερα σχεδόν όλων των παικτών είναι πάρα πολύ καλές. Περνάμε πάρα πολύ καλά, κουραζόμαστε όλοι. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει παρέες, έχουμε κάνει δημιουργήσει σχέσεις, φιλίες. Έχουμε πάει ένα μπάνιο με κάποιους. Σας είδαμε, τον Γιώργο, τον Λιβάνη και τον. Με τον Λιβάνη, ο Δρυμονάκος. Εδώ έχουμε το Instagram. Ναι. Δεν μου ξεφεύγετε. Στα backstage στηρίζει ο καθένας. Όταν θα βγει ένα ζευγάρι να πάει να τραγουδήσει, όλοι θα του πούν καλή επιτυχία. Θα βγάλουν τα κινητά να τον βγάλουν ένα βίντεο να το έχει. Δηλαδή, είναι υπέροχο το κλίμα και πιστεύω ότι για εμάς. Ακόμη περισσότερο τους μη τραγουδιστές, είναι το πιο σημαντικό πράγμα να δημιουργήσουμε αυτές τις σχέσεις και να νιώθουμε και πιο άνετα όταν είναι να πάμε να τραγουδήσουμε. Αν είναι να πάω και να ξέρω ότι όλοι όσοι είναι τριγύρω μου με βλέπουν και θα πούν τι κάνει αυτός. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Η ενέργεια που σου βγάζουν θα βγει και πάνω στη σκηνή. Θα πεις τώρα, μην κάνω λάθος. Είναι περίεργο. Εμείς ευχόμαστε σχέσεις. Να γίνει το καλύτερο για σένα. Αυτή την πληροφορία για την Άντζελα Δημητρίου την πήραμε από την παραγωγή και μας επέτρεψε να τη μοιραστούμε. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να γίνει και εγώ προσωπικά στην τηλεθεάτρια, δηλαδή το εύχομαι. Φωτιά στα Σαββατόβραδα, μπράβο, αν αυτό θα συμβεί, αν γίνει αυτό. Μακάρι, αλλά όποιος και να είναι, νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να έχετε καλή χημεία και να μπορέσετε να βγάλει τον καλύτερο εαυτό σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν πάρα πολύ όμορφη κουβέντα καλή μας. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη συνέντευξη του Σταμάτη Φασουλή που έδωσε στην Ειρήνη Αρβανίτη, σωστά, στην Ειρήνη μας. Σχολιάζει το Just και απαντάει στην Αφροδίτη Γραμμέλη σε σχέση με όλο αυτό που συνέβη. Πάμε να το δούμε. Κύριε Φασουλή, είχατε μπαμπά καπετάνιο που δεν ήθελε με τίποτα να σας δει ηθοποιό, σωστά? Με τίποτα. Έχετε κάνει πολλές επιτυχίες. Ιδρύσατε μέχρι και το βραβείο Χόρν, αλλά τελικά δεν έχω καταλάβει αν βγάλατε λεφτά ή όχι. Από πού? Από την τέχνη σας. Όχι, λεφτά δεν έβαλα για να έχω στην άκρη, αλλά έβγαλα για να ζήσω πάρα πολύ ωραία. Και τώρα σας βλέπουμε στην τηλεόραση, κριτής του Just. Και τι δεν ακούτε κάθε εβδομάδα. Δεν πειράζει. Αυτό είναι οι εκπομπές για να ακούγονται. Ούτε με ενοχλεί, ούτε με χαροποιεί. Είσαστε αυστηρός ή όχι τελικά? Εγώ νομίζω πως όχι. Απλώς πολλές φορές λέω τη γνώμη μου πολύ άνετα, νομίζοντας και ότι ο άλλος είναι μαζί μου και καταλαβαίνει. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι μαζί μου όμως μετά και είναι απέναντί μου. Οπότε ίσως πρέπει να προσέχω λίγο περισσότερο την έκφρασή μου. Μπορεί. Μπορεί να ήσασταν λίγο πιο αυστηρός με τον Τρίφωνα Σαμαρά. Όπως έλεγε και ο Σταυρίδης σε μια παλιά ταινία, άχου κερδέ με ενδιαφέρει. Ναι, δεν ήθελα να απαντήσω και της είπα ένα αστείο.
Αντί να γελάσει, προσευλήθη. Συγγνώμη. Και λυπάμαι πάρα πολύ για τον κύριο Φασουλή και του απευθύνω κάτι. Ότι τόσα χρόνια που είμαι δημοσιογράφος, ποτέ δεν γύρισε ένας άνθρωπος καταξιωμένος, γιατί εγώ δεν θα τον υποτιμήσω. Όπως εκείνος γύρισε μπροστά στον κόσμο και το τηλεοπτικό κοινό και τους συνεργάτες του στο Just the Two of Us, να πει ότι υποτιμά μία ερώτηση που του έγινε με ευγένεια. Εγώ το είπα για αστείο, δηλαδή ένα ατάκα του Σταυρίδη. Αχού και δεν με νοιάζει. Και νόμιζα να γελάσει. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, Προσευλή, δεν ήταν η πρόθεσή μου. Χρησιμοποίησαν λοιπόν σε μία εκπομπή της την ατάκα φραστικές κολοτούμπες κάνει για την Άσπα Τσίνα και για τον Τρίφωνα Σαμαρά. Δεν πειράζει, ας κάνουν και εδώ, δεν κάνουν πολιτική εγώ, τους μάρανε. Βιτρώνει μέσα δύσβατα. Σε ένα σημείο δεν συγκινήθηκα και πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το πρώτο τραγούδι, πρώτη φορά που σε βλέπω, να έχεις κλειστά τα μάτια. Γιατί τραγούδα έχεις από μέσα. Συγκινηθήκατε με τον Αμάραντο. Ένα πολύ. Πολύ και δεν το περίμενα. Είδε, λένε, θα πούνε τον Αμάραντο. Ξέρεις, όπως έχουμε συνηθίσει ορισμένα πράγματα, να θεωρούμε δεδομένο και ότι δεν σημαίνει τίποτα. Και όταν άκουσα την πρώτη νότα από τη Δέσποινα και αυτά, δεν ξέρω, ένας ολόκληρος κόσμος ξύπνησε μέσα μου και με συγκίνησε πάρα πολύ. Ήρθαν εικόνες από τις παιδικές σας αναμνήσεις. Το έλεγε ο Παπασίδερης. Ο Παπασίδερης είναι ένας τραγουδιστής δημοτικών τραγουδιών από Σαλαμίνα, Κουλουριώτης. Παρόλο που έζησα μόνο 6 χρόνια στη Σαλαμίνα, τρώω ακόμα εξ αυτών. Οι γονείς σας όλο αυτό πόσο συνέβαλαν. Η μητέρα μου πάρα πολύ. Ο πατέρας μου αδιαφορούσε, ήταν καπετάνιος. Και καταλαβαίνεις τώρα σε ένα καφενείο ναυτικών να ακούει ο γιος μου είναι πρώτος μηχανικός, ο άλλος ήταν όλοι ναυτικοί και ένας έκανε ένα θεατρίνο, καταλαβαίνεις τι θα πέρασε ο Άμυρος, τώρα το καταλαβαίνω. Δεν είπε μπράβο ποτέ, αλλά αισθανόταν σχεδόν τύψεις που δεν μου είχε φερθεί, που μου είχε φερθεί αδιάφορα, γιατί κάθε βράδυ ερχόντουσαν, γιατί παίζαμε στο Σμαρούλα που ήταν δίπλα στο σπίτι τους, και κάθε βράδυ ερχόντουσαν για να πιούν ένα ποτό στο μπαρ και να με βλέπουν στο νούμερό μου. Και όταν ερχόντουσαν να πούνε καληνύχτα, δεν ερχόταν ο πατέρας, ερχόταν η μητέρα μου και λέει: ο μπαμπάς να σου πει καληνύχτα. Και έλεγα ναι, και τότε ερχόταν, που έδειχνε κάτι περισσότερο από μπράβο. Ότι με σέβεται πάρα πολύ και ότι θέλει την άδεια να μου μιλήσει, εμένα που ήμουν στο σπίτι και δεν με έβλεπε. Ήμουν αόρατος. Αόρατος. Δεν με υποτιμούσε. Μου έκανε ό,τι χειρότερο. Δεν υπήρχα. Με είχε εξαφανίσει. Ο δικός σας χώρος πόσο έχει πληγεί από τον κορονοϊό και πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Νομίζω ότι έχει πληγεί περισσότερο από αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο. Είχα κάτι προορισμένο, δεν νομίζω ότι θα γίνει. Εντάξει, εγώ είμαι από τους χερούς, έχω δουλειά, δουλεύω στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Ο Θεός μου το έστειλε. Γιατί αλλιώς δεν θα είχα. Δεν έχω κάνει τρέλες όπως άλλοι συναδελφοί μου. Δηλαδή, έχω ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών και ένα αυτοκίνητο του 94 BMW, το οποίο είναι ένα χρηστία, δεν οδηγώ, παίρνω ταξί. Αυτή είναι η περιουσία μου, δεν έχω τίποτα άλλο. Όπω, παιδιά, με συγκίνησε πάρα πολύ με τον, πατέρα του. Και εμένα με τσάκησε. Ήθελα να ασχοληθώ τόσο με το γεγονός που ζήσε. Συγγνώμη από την Αφροδίτη Γραμμέλη, αλλά νομίζω ότι το δεύτερο μέρος ήταν ακόμα πιο συγκλονιστικό. Όλη αυτή η εμπειρία του με τον πατέρα του, εμένα με άγγιξε πάρα πολύ. Και εκείνη τη στιγμή άλλαξε τελείως η εικόνα μου. Δηλαδή, έφυγε από την εικόνα του Σταμάτη Φασουλή του σήμερα, πήγε στο Σταμάτη το μικρό, παιδάκι. Το παιδάκι, και εξέφρασε τώρα ένα γλυκό πικρό παράπονο και ενδεχομένως και πολλές φορές είναι αυτό που μας έδωσε ενδεχομένως σε πάρα πολύ λίγα λεπτά το λόγο που διαμορφώθηκε έτσι ως χαρακτήρας. Και τώρα πως είναι κριτής και πως προσπάθησε πάρα πολύ να εδραιωθεί στο θέατρο, εμένα αυτό πραγματικά με έβγαλε τελείως από το κομμάτι το lifestyle κουτσομπολιό και με έβαλε καθαρά στο κομμάτι το προσωπικό. Και επειδή το έψαξα λίγο, μίλησα με πάρα πολλούς ανθρώπους που τον ξέρουν, γιατί εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά. Πώς είναι, παιδί μου, στην πραγματικότητα ως άνθρωπος? Μου είπαν επί λέξη ότι δεν υπάρχει πιο δοτικός άνθρωπος, δεν έχει χρήματα, με την έννοια δεν είναι φτωχός. Ή όποτε έχει χρήματα στη τσέπη του, θα τα μοιραστεί με την παρέα του και με τους φίλους του. Δεν θα αφήσει ποτέ κανέναν άνθρωπο να πληρώσει όταν είναι εκείνος στο τραπέζι.
και θέλει να είναι ο άνθρωπος που θα δίνει η δεξιά και αριστερά. Γιατί μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση στην Κριτική Επιτροπή και έψαξα να ρωτήσω. Εμένα πραγματικά με συγκλώνησε η περιγραφή του και εγώ ένιωσα έτσι όπως λες. Δηλαδή τον φαντάστηκα κατευθείαν μικρό παιδάκι και με έβγαλε από όλο αυτό το κομμάτι, επιτροπές, λάμψη, θέατρο, επιτυχίες. Και με συγκίνησε πάρα πολύ και λέω, ρε παιδί μου, είδες τελικά δεν ξέρεις κανένας τι ιστορία κουβαλάει. Ναι. Τι, ο καθένας έχει το δικό του πόνο και γι' αυτό πρέπει να είμαστε και με τους ανθρώπους ελαστικοί και καλοί και ανοιχτοί. Γιατί κανένας δεν ξέρει τι ιστορία υπάρχει από πίσω. Και είναι πολύ σκληρό για ένα παιδί. Σίγουρα. Είναι βάρβαρο, βάναυσο. Δεν είναι σκληρό για ένα παιδί μόνο η κακοποίηση. Ναι. Αυτό είναι κακοποίηση σχεδόν. Δηλαδή είναι ακραίο. Για να το συζητάμε μετά από τόσα χρόνια, προφανώς τον έχει στιγματίσει από τη μία. Και δικαιώθηκε τελικά από το σεβασμό. Δηλαδή και αυτό δείχνει. Αλλά νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα πρέπει να σε φιλώθηκε με όλο αυτό και αργότερα. Για να μιλάει, δηλαδή, για να μιλάει με τόσο ωριμότητα και τόση. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Ειρήνη Αρβανίτη για αυτή τη συνέντευξη. Να σας θυμίσω το δώρο μας, έτσι, αυτό το υπέροχο. Τάμπλετ, παύλα, λάπτοπ, μπορεί να γίνει δικό σας. Εδώ, δείτε το, απολαύστε το. Στέλνεις τα μηνυματάκια σου και μετά ξαφνικά το ξεκολλάς και γίνεται τάμπλετ, αράζεις τον καναπέ σου και κατευθείαν το χρησιμοποιείς και σαν τάμπλετ. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ και χωράει στην τσάντα σου. Αυτό θα το κερδίσεις σήμερα. Σήμερα θα γίνει δικό σου, εδώ είμαι, το προσέχω στα μάτια μου, έχω και το κουτάκι δίπλα, δεν το ακουμπάει κανείς μέχρι να το πάρεις εσύ. Με το ίδιο μήνυμα τώρα μπαίνεις στην κλήρωση για αυτή την αμαξάρα, το Ford Puma, έκδοση Titanium, 1000 λίτρα, που μόλις ενημερώθηκα ότι κάνει μασάζ, ευχαριστώ γιατί το είχα ξεχάσει πριν να το πω, κάνει μασάζ η καρέκλα του οδηγού. Αλήθεια. Ναι, πραγματικά, θέλετε να τρελαθώ τώρα, δηλαδή τι θέλετε, να τρελαθώ. Πας στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάπου κουραστεί. Πας στη Θεσσαλονίκη, έχεις την επιβάτη της Ίσης Χριστίδου που έχει τρελαθεί, πατάς στο μασάζ, χαλαρώνει μια χαρά. Φανταστική πληροφορία, φανταστική πληροφορία. 21.300 ευρώ κοστίζει και εσύ το διεκδικείς με ένα μήνυμα. Τυχερούλη. Open και όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 14999. Επιστρέφουμε. Με ερωτικό βαρόμετρο θα το προλάβουμε. Αυτό πήγα να πω, δεν θα το προλάβουμε. Το προλάβουμε σίγουρα. Βρε, τι είμαστε εμείς, θα το προλάβουμε. Τώρα το είπαμε. Ανακανόνισε. Διαφημίσεις. Παύλο! Δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Η Σάιος, η κορυφαία μάρκα που εδώ και 10 χρόνια φροντίζει για το χρώμα, το styling και την περιποίηση των μαλλιών μας με προϊόντα εμπνευσμένα από τους ειδικούς σε προσιτές τιμές για αποτέλεσμα κομμωτηρίου στο σπίτι μας, φροντίζει και για το προσωπικό εκτέλεσμα που θα αναδείξει και τα μαλλιά μας και την ομορφιά μας. Και μάλιστα με τα προϊόντα Σάιος Invisible Paste και Matte Clay μας δίνει δυνατό κράτημα, λάμψη και μάλιστα φεύγει το προϊόν χωρίς, πάρα πολύ εύκολα με το μπούρτισμα και χωρίς να αφήνει κατάλοιπα, για να έχουμε υπέροχα χτενίσματα, ακόμη και τα κάνουμε μόνες μας στο σπίτι. Δεν ήξερα, γερανέ μου. Έλα, πάλι. Δώστε λίγο μουσική, θέλει να κάνει ματάκια. Δεν ήξερα, γερανέ μου. Δεν ήξερα ότι πριν ο γερανός μου απευθυνόταν.
Τι μας κατήντησαν. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Και αυτή την εβδομάδα το ερωτικό βαρόμετρο είναι εδώ. Και έχει αγάπες, επαιτίους, νέα ειδήλια και χωρισμό. Και με κάνες να νιώσω τι θα πει βασίλισσα. 2 χρόνια ευτυχισμένου γάμου μακριά από το παλάτι και ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιόρτασαν ο πρώην πρίγκιπας Χάρη και η σύζυγός του Μέγαν Μάρκλ στην πολυτέλη του Σέπαυλη στο Λος Άντζελες. Εννοείται πως το σόι στο Μπάκινγχαμ τήρησε σιγή ηχθείως και εκεί που άλλοτε το βασιλικό Instagram έπαιρνε φωτιά, αυτή τη φορά, την ημέρα της επετείου του ζεύγους, η μόνη φωτογραφία που ανέβηκε ήταν αυτή με τον αγαπημένο κρίνο της βασίλισσας Ελισάβετ σε πλήρη άνθηση. Σε δυο μόνο μάτια, ως τη χώρα στόση θάλασσα. Μια φωτογραφία από τα παλιά, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ γιόρτασε και αυτή την επέτειο γάμου με τον σύζυγό τους, Μάθιου Μπόντερικ. Στο κείμενο που συνόδευε τη φωτογραφία, η πρωταγωνίστρια του Sex and the City έγραψε 19 Μαΐου 2020, 23 χρόνια. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο, μωρό μου. Σου ξεδιπλώνω την ψυχή μου, ζωή μου. Ερωτευμένη, όπως όλα δείχνουν, είναι η Τζέννη Καζάκου, κόρη του Κωνσταντίνου Καζάκου και της Τάνιας Τρίπη με τον τραγουδιστή Στέλιο Λεγάκη. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και λίγο καιρό και πρόσφατα μοιράστηκε στο Instagram το πρώτο του κοινό story από ένα στούντιο ηχογράφησης. Να με ερωτεύτης, για μένα να μιλάς. Ερωτοχτυπημένη είναι και η πρώην παίκτρια του Masterchef Ασημίνα Ουστάλη και μάλιστα με ντοκουμέντα, μιας και η ίδια ανέβασε τη συγκεκριμένη φωτογραφία στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το όνομα του τυχερού είναι Σταύρος Αϊδόνης και ασχολείται με το χώρο της εστίασης. Τα γόρι μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου, λιπό και τραγανό σαν καραμέλα. Ερωτευμένη είναι και η πρώην παίκτρια του Power of Love, Στέλλα Μιζεράκη, και σύμφωνα με το πρωινό, ο άντρας που της έχει κλέψει την καρδιά είναι ο YouTuber Dr. Χταπόδιας. Το ζευγάρι είναι περίπου 1 μήνα μαζί και έσπευσε να κάνει και την πρώτη του κοινή καλλιτεχνική φωτογράφηση. Ψάχνω να βρω φίλε να δω που να μοιάζει με λαγαμπαδά. Τον έρωτα ψάχνει να βρει ο Μάθιου Πέρι μετά το χωρισμό του από τη Μόλι Χάρουιτς και μάλιστα από το διαδίκτυο. Ο 50χρονος στάρ του Χόλιγουτ μέσω της εφαρμογής Ράια αναζητά το άλλο το μισό για να ξεχάσει το παρελθόν. Υποψήφιες νύφες, σπεύσατε παρακαλώ. Πάρε τηλεφωνώ, το κερατά, καλύτερα τώρα, πάρα μετά. Μετά από 10 χρόνια γκαμουβίου και την απόκτηση 3 τέκνων, η Μέγαν Φόξ και ο Μπράιαν Όστιν Γκριν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στο γάμο τους. Για την ακρίβεια, η απόφαση πάρθηκε από την πλευρά της Fox, μιας και βρήκε καινούριο αγαπημένο και δεν είναι άλλος από τον διάσημο μουσικό Machine Gun Kelly. Από την πλευρά του, ο Green δήλωσε πως από τον περασμένο Μάιο, η Fox είχε ζητήσει να αποστασιοποιηθούν για να τα βρει με τον εαυτό της. Τελικά τα βρήκε και με τον εαυτό της, αλλά και με τον νέο της αγαπούλη. Κλάψε, κλάψε, κλάψε κι εσύ. Το ερωτικό βαρόμετρο κλείνει με κλάμα γοερό, μιας και στην Κίνα η πρωταγωνίστρια της ιστορίας μας, ονόματι Ζάο, έστειλε στον πρώην αγαπημένο της έναν ολόκληρο τόνο κρεμμύδια. Στη σκέψη και μόνο ότι εκείνη έκλαιγε 3 ολόκληρες μέρες μετά το χωρισμό τους, ενώ εκείνος δεν έριξε ούτε ένα δάκρυ, η Ζάο, αφού πρώτα ειδοποίησε τα τοπικά μέσα για να καταγράψει παγκόσμια την κίνησή της, έστειλε επεσκέση τα κρεμμύδια, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ήρθε η σειρά του να κλάψει. Δεν πιστεύω να σας μπαίνουν ιδέες. Μάλιστα. Παιδιά, το κατάφερε αυτή η κοπέλα από την Κίνα. Παιδιά, και το αναπαράγουμε εδώ στην Ελλάδα σήμερα. Το κρεμμύδι, δεν κλαις. Ποιος βιντεοσκόπησε όλο αυτό το πράγμα. Κάλεσε, λέει. Ένα γνωστό τη κοπέλα. Το κρεμμύδι, αλλά ήταν και stories. Και stories, αλλά το θέμα είναι ότι αναπαράχθηκε παγκοσμίως. Είναι θλιβερό, δηλαδή. Πόσο κάνει ένα τόνο κρεμμύδι. Πολλά. Πόσα δηλαδή. Άμα κάνει το κιλό. Πόσο κάνει το κιλό κρεμμύδι. Χιλιάρικα. Δεν ξέρω. Γιατί δεν τα έδωσε αυτά να πάρει μια τσάντα, να τελειώνει η υπόθεση. Άλλα πήταν άλλα λεφτά, τέλος πάντων. Ωραίος. Είναι πονεμένη. Η Μέγαν Φόξ που χώρισε με τον Μπράιαν. Καλό, μη στεναχωριέσαι, όπως βλέπεις, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Στεναχωρητικά, γιατί είναι πολύ όμορφο ζευγάρι. Ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που χωρίζουν. Και ανάμεσα στα παιδιά που κάνανε. Α, είχαν ξαναχωρίσει. Ναι, ψιλοχωρίζανε, μετά είπαν θα παντρευτούμε. Μετά ξαναχωρίζανε, μετά είπαν θα ξαναπαντρευτούμε. Πολύ δηλαδή υπήρχε έτσι ένας διχασμός. Εμένα πραγματικά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου όλα αυτή. Εμένα με ενδιαφέρει Οχταπόδιας με τη Μιζεράκη. Εγώ ξέρω ότι η Μιζεράκη έχει χιούμορ. Έχει. Ενώ Οχταπόδιας τη δέχει.
Καλά, ο Χταπόδιας είναι. Ήτανε αυταπόδεικτο. Αλλά για την Στέλλα Μιζεράκη, ήξερες ότι έχει τόσο χιούμορ. Και από τη φωτογραφία το καταλαβαίνεις, αλλά και από την επιλογή. Λοιπόν, θέλω να δώσουμε λίγο την κάρτα με τα υλικά μας. Τα υλικά σας. Για να δούμε σιγά σιγά τη ζύμη των σου που θα φτιάξουμε μαζί, πόσο εύκολα γίνεται. Θα χρειαστούμε λοιπόν 150 γραμμάρια βούτυρο, 250 ml νερό, 150 γραμμάρια αλεύρι, 4 αυγά, μία πρέζα αλάτι και μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Αυτή είναι η κλασική συνταγή για την ζύμη των σου. Και μετά, για τη γέμιση, μισό κιλό παγωτό βανίλια. Ξαναλέμε όμως ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι παγωτό θέλετε εσείς, ό,τι γεύση θέλετε. Και για τη σάλτσα σοκολάτα μας, 300 ml γάλα, 400 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα και 50 γραμμάρια βούτυρο. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά με την διαδικασία για το πώς θα φτιάξουμε τα σουδάκια μας. Ωραία. Έχω βάλει στην κατσαρόλα μου το νερό της συνταγής, όπου μέσα εδώ θα έρθω και θα ρίξω και το αλάτι της συνταγής μου. Θα δυναμώσω λίγο και τη φωτιά μου. Έλα. Έλα. Ωραία, τέλεια. Το αλάτι, τη ζάχαρη και το βούτυρο. Δώσε πόνο, εσύ βάλτο στο φουλ. Και το βούτυρο. Εδώ λοιπόν είναι το πρώτο μου μείγμα, το οποίο θα βράσει το νερό, το έχω ζεστάνει ήδη για να ξεκινήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Θα βράσει το νερό, θα λιώσει το βούτυρό μου και έτσι θα λιώσει μαζί και η ζάχαρη και το αλάτι της συνταγής μου. Mm. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη διαδικασία για την ζύμη των σου. Βλέπεις, ήδη ξεκινάει το βούτυρο και λιώνει, θέλουμε να λιώσει. Αν κάποιος θέλει, για να είναι λίγο πιο σκουρόχρωμα και λίγο πιο μεστά στη γεύση τα σουδάκια του, μπορεί το νερό της συνταγής να το κάνει μισό-μισό, δηλαδή νερό και γάλα. Εμένα γενικότερα μου αρέσει όμως να είναι λίγο πιο διακριτική η γεύση των σου, γιατί θέλω να δώσω ένταση στην γεύση, στο εσωτερικό δηλαδή της γέμισης, οπότε βάζω μόνο νερό, ό,τι θέλετε εσείς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ήδη ότι ξεκινάει το βούτυρο και λιώνει. Θα χρειαστούμε στη συνέχεια το αλεύρι της συνταγής. Θα δείτε λοιπόν σε λίγο ότι όταν θα αρχίσει να βράζει, θα ρίξουμε το αλεύρι της συνταγής και θα γίνει σαν ένα μαλακό ζυμαράκι. Εδώ θα ξεκινήσει άμεσα να παίρνει βρασμό και μιας και είμαστε εδώ θα βάλω λίγο και το γάλα. Το γάλα το έχω για το γλάσο της σοκολάτας, Σύση. Μάλιστα. Έχω ψιλοκόψει τη σοκολάτα για την τελευταία μου. Μας φάση. Απλά μέχρι να βράσει το μείγμα μου, θα δείξω και αυτό. Βάζω το βούτυρο και τη σοκολάτα για τη σάλτσα και όταν βράσει το γάλα θα έρθω και θα το ρίξω μέσα στο γλάσο μου. Και θα το ανακατέψουμε με τη Μαρίς. Εδώ, λοιπόν, λίγο ακόμα και ξεκινάει ο βρασμός του, ήδη έχει αρχίσει και κοχλάζει. Μέχρι λίγο να βράσει το βούτυρό μου και το νερό, Σύση, θα μου επιτρέψεις, θέλω με αφορμή το ότι έχει γίνει αυτή η ανακοίνωση τον τελευταίο καιρό, θέλω να στείλω ένα πολύ μεγάλο φίλι και την αγάπη μου στην Ελένη τη Μενεγάκη. Απλά επειδή την χάνει να έχω συνεργαστεί μαζί της 3 χρόνια, της χρωστάω πολλά γιατί με έκανε και καλύτερο επαγγελματία. Και με αφορμή που βρισκόμαστε όλοι εδώ και έχει γίνει λίγο όλος αυτός ο ντόρος, θέλω και εγώ από την πλευρά μου να την ευχαριστήσω γιατί 3 χρόνια πέρασα δίπλα της και έχω τις καλύτερες αναμνήσεις. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου θέλω μεγάλη φιλή. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό τώρα που το λες? Εγώ θα. Είμαστε στην Ολλανδία. Το ξέρετε ότι έχει περπατήσει κόκκινα χαλιά σκάνες. Μας τα λέει όλα αυτά και φυσικά τις εξελίξεις στο κόκκινο ποτάμι στην Ειρήνη Αρβανίτη. Τατιάνα, μου δώσες ραντεβού πραγματικά στον Παράδεισο. Πού είμαστε? Στο Κοροπή, όχι στον Παράδεισο. Έχω κι εγώ την τύχη να χαίρομαι αυτό το καταπληκτικό δημιούργημα. Αυτό το έχει φτιάξει ο πατέρας μου. Ενώ ότι είναι ένα κτήμα που αγόρασε κάποτε πριν από χρόνια και φύτεψε. Όλα αυτά τα δέντρα τα έχει φυτέψει με τα χέρια του. Και που έχω μετακομίσει τα τελευταία χρόνια και ζω. Θα σε ρωτήσω για τα πάντα. Για τον μπαμπά πιλότο της Ολυμπιακής, για τη γνωριμία σου με τον Μιχάλη Κακογιάννη και για το Όσκαρ που δεν ήρθε. Δεν νομίζω ότι εγώ ποτέ θα αποζητούσα να γίνω ηθοποιός. Όταν εμένα με πέτυχε ο Μιχάλης Κακογιάννης, ήμουνα πολύ πολύ μακριά από αυτό σαν όραμα. Πώς έγινε αυτή? Φταίει που ο μπαμπάς μου ήταν πιλότος. Είχαμε δωρεάν εισιτήρια στην Ολυμπιακή τότε και ταξιδεύαμε και έτυχε να βρίσκομαι στην διπλανή θέση από το Μιχάλη, στο διπλανό δηλαδή μετά το διάδρομο και ήταν στη φάση που εκείνος έψαχνε να βρει την ηφηγένειά του. Ο Μιχάλης Κακογιάννης, ένα σκηνοθέτης από τους καλύτερους στη χώρα μας, να θέλει ένα κορίτσι 13 ετών για πρωταγωνιστικό ρόλο, ήταν εύκολο να πουν οι γονείς το ναι? Εγώ δεν ήμουν τόσο ενθουσιασμένη, εγώ δεν ήξερα. Εγώ ήμουν ακόμα στην άγνοια της ηλικίας μου. Όχι, η οικογένειά μου ήταν πάρα πολύ θετική.
Φέρτε τον ηθικά μου πέπλα. Και έρχεται και η υποψηφιότητα στα Όσκαρ. Αληθεύει ότι χάθηκε το Όσκαρ, το χρυσό αγαλματίδιο, για μία ψήφο? Ναι. Ναι, 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 όχι, δεν συμβαίνουν αυτά, δεν είναι. Στις Κάνες λοιπόν είχα παραστεί, πρεμιέρες είχα παραστεί στο Λονδίνο, στην Κύπρο, στη Νέα Υόρκη, όχι, στη Ουάσιντον, sorry. Σαν παιδάκι νομίζω ότι εγώ ήθελα πια την ησυχία μου μετά από όλη την και τη δημοσιότητα που έχει η Ηφηγένεια, οπότε ναι, πραγματικά και αυτό το έχω σχεδόν ξεχάσει ότι συνέβη, ναι. Σκέφτηκες ποτέ το εξωτερικό, δηλαδή να κάνεις μια καριέρα έξω? Σου ήρθε κάποια πρόταση που σε έβαλε σε δίλημα? Πρόταση είχε έρθει όταν ήμουν πολύ μικρή, τότε που ήμασταν στη Ουάσιγκτον, που κάποιοι παραγωγοί είχαν πλευρίσει τους δικούς μου και τους είπαν ότι να παραμείνω εκεί, να συνεχίσω το σχολείο εκεί και να... Εντάξει, όχι, ευτυχώς δεν προέκυψε. Νομίζω ότι πάντα συνέδεα τη ζωή μου με την Ελλάδα και επίσης συνέδεα και την καριέρα μου με μια ισορροπημένη ζωή. Παντρεύεσαι σε τι ηλικία? 20... Κάτσε καλά, 29. Ο γιος μου γεννήθηκε όταν ήμουν 30. Ναι, ο γιος μου, ας πούμε, είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου που από πολύ νωρίς ήξερε τι ήθελε, το κυνήγησε, το κάνει, είναι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Με τι ασχολείται? Είναι μουσικός και είναι στο Άμστερνταμ αυτή τη στιγμή. Αχ, εκεί! Γιατί? Συναισθηματικά ποια ήταν η σκηνή που σε ζόρισε? Νομίζω ότι η σκηνή του θανάτου, όχι του θανάτου του Παυλίδη, η σκηνή που αντικρίζω τον τάφο. Δεν θα πειράσουν, τη δουλειά τους κάνουν. Όλων, νέρονται. Ξέρεις ποιος δυσκολεύτηκε όμως και το είπε για σένα? Αχ, ο Κτεναβός. Οσμαν, ναι, αγάπη μου, ναι. Όχ, ναι, γιατί, πω, είχαμε ένα γύρισμα που έμπαινε μέσα, με σκούνταγε, με χαστούκιζε, με χτύπαγε και έγινε και αρκετές φορές, με πέταγε κάτω. Νομίζω ότι είχα πέσει 15 φορές κάτω εκείνη τη μέρα. Κάθε φορά ήταν, συγγνώμη, Τατιάνα μου, συγγνώμη. Λέω, έλα ρε παιδάκι μου, εντάξει, σταμάτα, εντάξει, δεν παθαίνω τίποτα. Όπω, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και αυτό που λέει τώρα, όντως, πολύ δύσκολο για τους ηθοποιούς, ρε παιδί μου. Να γυρίζουν τέτοιες σκηνές και ναι. Να... Είναι περίεργο. Εμένα μου κάνει ένας άνθρωπος που είναι πολύ συνειδητοποιημένη και προσγειωμένη σε σχέση με το επάγγελμα που κάνει. Είναι, δηλαδή... Πώς ήρθε όλο αυτό στη ζωή της, δηλαδή βρέθηκε εκείνη τη στιγμή σε εκείνη την... Διάλεξη, σε το σημείο. Και αυτό καθόρισε όλη της τη ζωή μετά. Αλλά το έχει απομυθοποιήσει από μικρή, αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή μπορεί να κάνει, ας πούμε, τη σκηνή αυτή που έχει τεράστια συναισθηματική φόρτιση και την ίδια στιγμή να πάει σπίτι να φορέσει τα γάντια και να πλύνει τα πιάτα. Και... Δηλαδή νιώθω ότι έχει αυτή την ευκολία να φεύγει από το ένα πράγμα, να πηγαίνει στο άλλο και νιώθω ότι το κάνω αυτό κυρίως οι άνθρωποι που δεν μεγενθύνουν τα πράγματα σε σχέση με τη δουλειά τους. Όταν έχεις πάει να κερδίσεις ένα Όσκαρ και το χάνεις για μία ψήφο, ναι, φαντάζομαι ότι δεν τα μεγενθύνεις τόσο πολύ τα πράγματα. Όταν είσαι 13 ετών, δεν το συνειδητοποιείς τόσο έντονα όσο όταν είσαι μεγάλος. Νομίζω ότι δηλαδή, όταν είσαι 13, το βλέπεις πιο πολύ σαν περιπέτεια και ότι έχεις πάει στην Αμερική και έχεις κάνει αυτό το ταξίδι ενδεχομένως, παρά ότι έχασες ένα Όσκαρ. Αργότερα, εντάξει, προφανώς ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Και αυτό έτσι κι αλλιώς είναι μια αναγνώριση, το να είσαι κοντά στο Όσκαρ. Και η οικογένειά της, που παρόλο που ήθελαν αυτό το βήμα για εκείνη σε εκείνη την ηλικία, δεν το φοβήθηκαν. Μετά, όταν ήρθε η ευκαιρία να παραμείνουν εκεί, δεν την βάλανε σε αυτή τη διαδικασία και εκείνη λέει ευτυχώς. Δηλαδή, ότι ήταν αυτό που λες, ισορροπημένη και προσγειωμένη πάντα και αυτό ήθελε πάνω απ' όλα. Καλά, αν είχα εγώ παιδί, θα το είχα αφήσει εκεί. Κάτσε εδώ, μετά να θρέψει τον μπαμπά. Εσύ και στη σκηνή αυτή, γενικά, άμα χαστούκιζες κόσμο, δεν θα έχεις θέμα. Δεν συγκρίνεσαι. Το καλύτερό μου. Μήπως να κάνω αυτή τη δουλειά. Θες να ξεκινάμε έτσι την εκπομπή, να περνάς να μας δίνεις από ένα. Θέλω να είναι στο πλαίσιο μυθοπλασίας. Λοιπόν, να πούμε ότι το Κόκκινο Ποτάμι ξεκινάει σήμερα έτσι με καινούργια επεισόδια και δεν θέλετε να τα χάσετε. Ανυπομονούσαμε, μας έλειψε πάρα πολύ και επιτέλους είναι ξανά μαζί μας στις 9. Λοιπόν, θέλετε να πάμε να δούμε τώρα ένα πολύ ωραίο θέμα, παιδιά, που έκανε η Γιολάντα, Ελευθεριάδου, η ιατρική μας ρεπόρτερ, γιατί τώρα όλοι σιγά σιγά βγήκαμε στις θάλασσες, κάνουμε τα μπάνια μας και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τον ήλιο. Συνάντησε λοιπόν τη δερματολόγο αφροδυσιολόγο Αναστασία Μελετιάδου. Μας μιλάνε για όλους τους κινδύνους και φυσικά το μελάνωμα. Τι πρέπει να προσέχουμε, τι να φοβηθούμε, τι μπορεί να είναι περίεργο, να το αναγνωρίσουμε και να προστατευτούμε. Πάμε να το δούμε.
Το καλοκαίρι έφτασε, όλοι επιθυμούμε να βγούμε έξω, ιδίως μετά την καραντίνα, να απολαύσουμε τη θάλασσα, τον ήλιο. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να μας προκαλέσει σοβαρά δερματολογικά προβλήματα. Ποια είναι αυτά, κυρία Μελετιάδου? Το πιο απλό είναι το ηλιακό έγκαυμα, το πιο δύσκολο το μελάνωμα. Ποιες είναι οι καταλληλότερες ώρες για να πηγαίνουμε για μπάνιο στη θάλασσα και ποιες είναι οι ώρες αυτές που πρέπει να αποφεύγουμε? Καταλληλότερες ώρες για να είμαστε στη θάλασσα και στον ήλιο είναι νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Δηλαδή οι ώρες μεταξύ 11 και 3, σωστό είναι να είμαστε στον ίσιο. Την προηγούμενη φορά που ήσασταν καλεσμένοι στην εκπομπή μας, μας είχατε μιλήσει για τη βιταμίνη D και πόσο σημαντική και πολύτιμη είναι για την υγεία μας. Μας είχατε πει επίσης ότι για να την προσλάβουμε πρέπει να εκτεθούμε στον ήλιο αυτές τις επικίνδυνες ώρες που είναι 11 με 3. Πώς λοιπόν μπορούμε να πάρουμε αυτή την πολύτιμη βιταμίνη χωρίς να κινδυνέψουμε? Το σωστό είναι να αποφεύγουμε τον ήλιο μεταξύ 11 και 3, όπως είπαμε. Αν θέλουμε να μεταβολήσουμε τη βιταμίνη D, εφόσον είμαστε ανοιχτόχρωμοι, θα καθίσουμε μόνο 5 λεπτά. Εφόσον είμαστε λίγο πιο σκούροι, θα καθίσουμε 7 με 8 λεπτά. Κυρία Μελετιάδου, ποια είναι τα βασικά μέτρα προστασίας από τον ήλιο που όλοι πρέπει να παίρνουμε? Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι ο ίσιος. Το δεύτερο είναι τα ρουχαλάκια, ευάερα, ανοιχτόχρωμα. Καπέλο με πλατή γύσο, γυαλιά του ήλιου και αντιλιακό. Η ενυδάτωση, το να πίνουμε συχνά νερό, βοηθάει στην προστασία του δέρματός μας? Σε κάθε περίπτωση βοηθάει η ενυδάτωση του δέρματος. Αλλά ας μην ξεχνάμε να έχουμε πάντα μαζί μας στην παραλία φρούτα και λαχανικά που προσφέρουν στον οργανισμό μας ίχνοστοιχεία, μεταλλικά άλατα και ένα σωρό βιταμίνες που είναι απαραίτητες. Στην Ελλάδα που έχουμε άφθονο ήλιο, τι ισχύει? Ο κόσμος προσέχει όσον αφορά την ηλιακή έκθεση? Ο κόσμος προσπαθεί να αποφύγει τον ήλιο τις επικίνδυνες ώρες. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν ιδιαιτερότητες, δηλαδή θα δούμε νέους ανθρώπους να εκτίθενται χωρίς ρούχα και χωρίς αντιλιακό στην παραλία, αλλά είναι για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στην Ελλάδα που έχουμε τόσο πολύ ήλιο, νομίζω ότι όλοι την έχουμε πατήσει και έχουμε καεί κάποιες φορές. Πώς πρέπει να φροντίσουμε το δέρμα μας μετά από ένα ηλιακό έγκαυμα? Εξαρτάται την ηλικία, γιατί ένα μικρό παιδάκι θα χρειαστεί διαφορετική φροντίδα από έναν ενήλικα. Σίγουρα ενυδατώνουμε πρώτα τον άνθρωπο. Το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποιούμε τοπικά σκευάσματα. Το κυρίαρχο είναι το σπαθόλαδο της γιαγιάς. Μετά ενυδατικές κρέμες και αν χρειαστεί θα δώσουμε και κορτιζόνη. Το γιαούρτι που μας βάζανε οι γιαγιάδες όταν κεχόμασταν από τον ήλιο βοηθάει όντως? Είναι πλούσιο σε ενυδατικούς παράγοντες, έχει και πρωτεΐνη μέσα. Κατά συνέπεια, ας το αλευτούμε, αλλά ας το φάμε κιόλας. Ο τύπος ή το χρώμα του δέρματος παίζει ρόλο στην εμφάνιση του μελανόματος? Το μελάνωμα εμφανίζεται περισσότερο στους ανοιχτόχρωμους ανθρώπους. Στη μαύρη φυλή υπάρχει με πολύ λίγες εξαιρέσεις και προτιμάει το μελάνωμα ανθρώπους με ξανθά μαλλιά και κόκκινα μαλλιά. Οι γυναίκες ή οι άντρες εμφανίζουν πιο συχνά αυτήν την πάθηση? Συχνότερα οι άντρες από ότι οι γυναίκες. Οι άντρες το εμφανίζουν στον κορμό, οι γυναίκες στα άνω και κάτω άκρα. Αν παρατηρήσουμε κάτι διαφορετικό στο σώμα μας, για παράδειγμα μία ελιά, πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα στο δερματολόγο? Πρέπει άμεσα να δούμε τον δερματολόγο μας. Αν για παράδειγμα είμαστε σε διακοπές, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να έρθει η στιγμή που θα συναντήσουμε τον ειδικό δερματολόγο. Δηλαδή, κυρία Μελετιάδου, κάθε ελιά κρύβει κίνδυνο? Όχι. Όμως, είναι απαραίτητο να βρίσκουμε τον ειδικό. Τώρα η τεχνολογία μας επιτρέπει να έχουμε ψηφιακό δερματοσκόπιο, με το οποίο θα παρακολουθήσουμε τη βλάβη, θα την αφαιρέσουμε αν κριθεί απαραίτητο ή θα την ξεχάσουμε. Πρέπει να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και κάθε πότε? Σίγουρα. Εάν θυμόμαστε ότι στην παιδική μας ηλικία είχαμε πολλά ηλιακά εγκάβματα,
Αν έχουμε πάνω από 30 ελιές στο σώμα, είναι σκόπιμο μία φορά το χρόνο να κάνουμε αυτό που λέμε ψηφιακή δερματοσκόπηση. Ιατρικά σήμερα, πώς αντιμετωπίζετε το μελάνωμα? Όσο πιο έγκυρα βρούμε τη βλάβη, τόσο πιο εύκολα είμαστε κοντά στη λύση. Θα κλείσουμε λοιπόν με την πρόληψη, καθώς μετά από την καραντίνα όλοι θέλουμε να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά παράλληλα να νιώθουμε ασφαλείς. Κυρία Μελετιάδου, θα μας δώσετε κάποιες συμβουλές? Κρατάμε αποστάσεις από τη διπλανή παρέα. Επίσης, κρατάμε ευγενική απόσταση από το ζωοδότη ήλιο τις επικίνδυνες ώρες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον θέμα που μας αφορά όλη αυτή την περίοδο, γι' αυτό θέλει προσοχή, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την αγαπημένη μας κυρία Ρουματζά. Τι κάνετε? Είμαι πολύ καλά. Πιστή στο ραντεβού μου. Πιστή στο ραντεβού. Πιστή στο κυριακάτικο ραντεβού. Και έχετε φέρει και μια πολύ ωραία συντροφιά, την κυρία Ελένη Θοδωρή, μαζί σας. Βέβαια, την κυρία Ελένη Θοδωρή, λοιπόν. Πολύ καλό μας μέλος, αγαπημένο μέλος, που μας σήμερα μας δίνει τη χαρά και έχουμε την τιμή να την παρουσιάσουμε. Γιατί πραγματικά θα ήθελα να δούμε το πριν και το μετά. Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Θεωρώ πως ό,τι και να πω εγώ, αυτή τη στιγμή, βλέποντας το πριν της Ελένης και αυτό που βλέπετε τώρα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να πω κάτι. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Η εικόνα είναι πολύ δυνατή. Αυτό που θέλω να δούμε και να παρατηρήσουμε όμως στην Ελένη είναι το φυσικό αποτέλεσμα, κάτι για το οποίο ήταν αυτό το οποίο την έκανε να έρθει κοντά μας. Δηλαδή, όταν ήρθε, καταρχάς να πούμε ότι η Ελένη έχει μεγάλα παιδιά, ήθελε να κάνει κάτι για να φρεσκαριστεί, αλλά ήταν το πρώτο πράγμα που μας είπε: δεν θέλω να μου αλλάξετε χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να πάψω να είμαι η Ελένη, δεν θέλω να πάψω να μπορώ να έχω την έκφραση που έχω και θέλω οπωσδήποτε, επειδή είμαι εκφραστικός άνθρωπος, να εκφράζομαι και να φαίνεται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εφαρμόσαμε στην Ελένη την Hyaluronic Formula. Και όπως βλέπετε, έχουμε μπορέσει και έχουμε δώσει μία φρεσκάδα σε όλο της το πρόσωπο και σε όλα τα σημεία. Δεν ξέρω αν σας εντυπωσιάζει το αποτέλεσμα και αν φαίνεται αυτό που λέω. Πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Και εσείς να μας πείτε πώς νιώθετε, γιατί εσείς ξέρετε και το πρόσωπό σας καλύτερα. Ναι. Πώς σας φαίνεται αυτή η αλλαγή? Από την πρώτη στιγμή που πήγα στα DNA Center, ένιωσα υπέροχα. Το προσωπικό με αγκάλασε από την πρώτη στιγμή και ένιωσα σαν το σπίτι μου. Το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται, είναι πάρα πολύ καταπληκτικό. Ανανεώθηκε η εμφάνισή μου και η ψυχολογία μου. Η αυτοπεποίθηση, πάνω απ' όλα, παιδιά. Γιατί η αυτοπεποίθηση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη. Ενώ ότι αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη τονώνει και την αυτοπεποίθησή μας, άρα και την προσωπικότητά μας, τη χαρά μας, την όρεξη για ζωή. Σωστά. Και όλο αυτό αποτυπώνεται στο πρόσωπό μας. Τα συναισθήματά μας αφήνουν τα σημάδια τους με τις ρητίδες στο πρόσωπό μας. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται η Hyaluronic Formula, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε και τις βαθιές ρητίδες και τις λεπτές. Βλέπουμε εδώ δηλαδή στο πρόσωπο της Ελένης ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε σε πολλαπλά σημεία στο πρόσωπό της. Είχαμε και τα ζυγωματικά, είχαμε και τη ρινοπαριακή και γύρω από τα χείλη και γύρω από τα μάτια. Είπαμε με την Ελένη ότι δεν θέλουμε να λιώσουμε εκφράσεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μπότοξ, δεν θέλαμε να κάνουμε μπότοξ, αλλά εμείς στα DNA ήμασταν σίγουροι ότι με την Hyaluronic Formula μπορούσαμε να της δώσουμε το αποτέλεσμα που ήθελε, ακριβώς όπως το ήθελε, αλλά και όπως θα ικανοποιούσε εμάς. Βλέπουμε λοιπόν εδώ στο πρόσωπό της πόσο έντονο ήταν το πρόβλημα γύρω από τα χείλη της. Βλέπετε πόσο έντονες ήταν οι ρητίδες. Ακριβώς, ήταν πολύ έντονες. Όπως επίσης βλέπουμε και έντονα τις ρητίδες θλίψης. Βλέπουμε βαθιά άβλακα στη ρινοπαριακή, βλέπουμε το μεσόφριο γύρω από τα χείλη. Και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό άλλωστε είναι και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Hyaluronic Formula, μιλάμε για δύο διαφορετικούς μοριακούς τύπους Hyaluronicού στην ίδια φόρμουλα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αντιμετωπίζουμε με την ίδια φόρμουλα όλα τα προβληματικά σημεία.
είτε πρόκειται για βαθιές άβλακες, είτε πρόκειται για λεπτές ρητίδες. Το προϊόν από μόνο του ούτως ή άλλως είναι εμπλουτισμένο με λιδοκαίνη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πονάει, δεν νιώθει κάποιο πόνο. Όπως επίσης εφαρμόστηκε και αναισθητική κρέμα μισή ώρα πριν την εφαρμογή. Αυτό όμως που μένει και αυτό που βλέπουμε είναι η φρεσκάδα στο πρόσωπό της. Η Ελένη είναι μια γυναίκα, όπως είπα, που έχει μεγάλα παιδιά. Είναι μια γυναίκα η οποία ήθελε να δώσει μια φρεσκάδα, έναν φρέσκο, νέο, νεανικό τόνο στο πρόσωπό της. Και βλέπετε ότι ούτως ή άλλως είναι μια γυναίκα νεανική. Και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να το καταφέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχω τη δυνατότητα πραγματικά να σας δώσω κάτι μοναδικό. Αρκεί από τώρα και για την επόμενη ώρα να τηλεφωνήσετε για την Αθήνα στο 210-82-12-100, για τη Θεσσαλονίκη στο 231-0-25-1002. Είναι μία μοναδική επαιτειακή προσφορά του DNA Center για την Hyaluronic Formula. Και φυσικά συνεχίζω να σας δίνω για δώρο μία ολοκληρωμένη εφαρμογή ανέμακτης βλεφαροπλαστικής, Σύση μου. Αυτό που είχαμε δώσει και την προηγούμενη Κυριακή, το οποίο έκανε θράψη. Έκανε θράψη, ομολογώ. Οπότε λοιπόν, ας το δώσουμε και σήμερα. 210-82-12-100. 231-0-25-1002. Μοναδική τιμή που ακολουθεί αμέσως μετά την παρουσίασή μου. Και δώρο για όλους, ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Μα ο Άγιος Βασίλης είστε, κυρία Ρουματζά, είναι φοβερό. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ και εσάς, κυρία Ελένη, που ήσασταν μαζί μας. Έτσι είστε πολύ λαμπεροί και πολύ φρέσκοι και ελπίζω να το χαρείτε και να το απολαύσετε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πίσω. I love it when you call.